33-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Άμα δεν ξέρετε μπάλα, δεν λέτε έφυγε ο καρκίνος για τον Μπέλκα. Σταμάτα, επειδή θα πάει στη Φερέντα. Σταμάτα ρε που, ποιος θα είπε αυτά ρε. Βλάχο παοξίδες. Ποιος θα είπε αυτά ρε. Βλάχο παοξίδες, έλα βλάχη. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτή η μεταγραφή. Έλα βλάχη, έλα. Εγώ τον θέλω εδώ τον Μπέλκα. Από το 60 λεπτό μέχρι να βάλετε το δεύτερο γκολ. Αν είσαι Αργιανός τον θες εδώ. Εγώ θέλω εδώ. Από το 60 λεπτό παοξίδες μέχρι το 90 που βάλατε το 2-0 το 87 πότε ήταν. Καλά, καλά. Ο κόλος σας από την τσίρλα και το χέρσιμο έφτασε η τσίρλα μέχρι το γόνατο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Φυσικά το δεύτερο γκολ το βάλαμε μόλις πριν. Πλασματικό το 3-0 του Μπάουκ με τον Όφη δράμα. Ο Μπάουκ στο δεύτερο ημίχρονο. Μεχταράδες ο Μπάουκ παίζει μπάλα. Και για την ομάδα στον Ολυμπιακό να πει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Διεκδικητέ του πρωταθλήματο. Άσε να κάνει μια εισαγωγή. Άσε να κάνει μια εισαγωγή. Ούτε εισαγωγή δεν με αφήνουν αυτοί να κάνουν. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε. Λοιπόν, είχα ένα Μπάουκ από πίσω μου. Από το 55ο λεπτό φώναζε σφύρα από μέσα του. Τον βοήθαγα εγώ. Σφύρα να λήξει φώναζα. Κλάνα σου, από το φόβο να. Μπες Μπουτσούκ. Μπες Μπουτσούκ σε πήγε. Ένα το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο. Μπέναλτι στον Όφη, το πνίγουμε στο 1-0. Γλου 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 γλου. Πάμε στην άλλη την κλαψομούνα, τον Ολυμπιακό. Τι έγινε ρε Καράπαπα με τα κιλά. Τι έγινε. Είναι 3 πόντους, 5 πόντους όμως πιο επάνω. Το ΒΑΡ το φέρατε στην Ελλάδα. Το τζάκωσε τον Ελαραμπή. Ποιος ήταν ο που έκανε την πρώτη κίνηση. Το πουλί του Ελαραμπή. Ναι, το πουλί του Ελαραμπή ήταν 10 πόντους πιο. Μακρύ. Τι κάναμε τώρα δηλαδή. Να έχεις ομάδα, να τους έβαλες τα Γιάννενα 3 γκολ μέχρι το 65-70. Να μην είχες το Φορτούνι σε σύψη. Εντάξει. Το μπουκαλάκι των απαταιώνα από τα center back παρά την μπάλα εδώ στη Φέρτινα. Κλαϊμάιν, σε βγήκε ο Γκρισμάν στην αντεπίθεση 2-3 φορές με αυτά τα πλάγια μπακ. 75 χρονών και οι δύο μαζί είναι, ρε Καράπαπα. Για άλλο πρέπει να προβληματιστεί ο κύριος Καράπαπα. Για πες μας, Γιώργο, γιατί πρέπει να προβληματιστεί ο κύριος Καράπαπα. Ο κύριος Σαββίδης, κύριε Σαββίδη, τι έγινε, Γκράσνονταρ. Πόσα με πληρώνεις. Πίπεν, Γκράσνονταρ. Τι Γκράσνονταρ, για. Υποτίθεται. Αδικία, Βραζιλιάνε, άδικο το αποτέλεσμα. Το άδικο αυτό είναι δίκιο το 3-0. Άδικο είναι. Γλυφτράκια, γλυφτράκια. Τι προάλλε έλεγε. Είμαι πάω και είμαι κατηστερημένο. Έτσι, τόσο χλωμή είμαστε. Είμαι πάω και είμαι κατηστερημένο. Είμαι πάω και είμαι κατηστερημένο. Εσύ τώρα να πει. Είμαι κρυφογάβρο και είμαι κατηστερημένο. Δεν μπορώ να πάρω δικιά μου ομάδα. Είμαι κρυφογάβρο και είμαι κατηστερημένο. Δεν μπορώ να πάρω δικιά μου ομάδα. Δεν είναι δικιά του ομάδα. Δεν είναι δικιά του ομάδα και ο τρόμητο άμα είναι. Δεν είναι δικιά μα. Μη μαλώνετε. Μη μαλώνετε. Κάτω ει τα πρι. Περιμένετε. Μη μαλώνετε. Έλεγε εμένα πέσω τη. Για τον Βόλο σου έλεγε. Τα Γιάννενα είναι του Ολυμπιακού. Ε? Τα Γιάννενα είναι ομάδα του Ολυμπιακού. Του ΠΑΟΚ είναι φίλε. Γιατί εσύ πώς λες για τον άλλο, για τον Βόλο. Τα Γιάννενα είναι ομάδα του Ολυμπιακού. Πώς λες ότι είναι του Ολυμπιακού. Για τον Βόλο ξέρω και τα Γιάννενα είναι του Ολυμπιακού. Ε, όπως λες εσύ για. Ωραία. Πολύ ωραία. Για τον Βόλο, εγώ δεν, πρέπει, δεν νομίζω ότι. Εγώ πάντως έτσι έχουν ακούσει. Εγώ δεν το ασπάζομαι, δεν το υιοθετώ. Αλλά έτσι έχει ακουστεί. Ο κόρπος που έκανε πλοζόν έπεφτε κάτω έτσι για να βάλει γκολ και φέραχη. Δόνι θα λέτε και θα κλαίτε. Πολύ μικρή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε σήμερα. Μαγικό κοουτσάρισμα Μάτζιο για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Εγώ τον Μάτζιο μια φορά δεν τον χωνεύω. Την αλήθεια θα σας την πω. Αλλά... δεν τον πάω με τίποτα. Αλλά αφού έκανε καλό κοουτσάρισμα. Δηλαδή ρε μπουζούκι. Το ματίγια έχει να κόβει εκεί με τον Τζέκο. Ο Τζέκος δε. Μόνος του ήταν. Δεν μπορεί να πάρει μια επέλαση ρε μπουζούκι. Ο Χατζηγιοβάνης. Πώς το λένε το μάνατζερ που πήγε το Τζιμίκα στη Λίβερπουλ, το φίλο του Γκρόλιου. Ο Πασχάλης ο Τουντούρης. Ο Τουντούρης. Του τον πλάσαρε ο Τουντούρης εκεί για μεγάλο παίκτη. Δεν μπόρεσε να περάσει τον κανένα. Δεν μπόρεσε να περάσει τον κανένα. Επιτέλους ένα καλό νέο για τους φίλους του ΠΑΟ. Επιτέλους ένα κακό νέο για του. Κακό νέο για τους. Δεν παίρνουμε παίκτες, αλλά διώχνουμε αυτούς που πρέπει. Ναι. Δηλαδή αυτό εδώ με το 10 και αρχηγό ναι. Και σήμερα βγήκε αλλαγή. Ο Παπ πλέον το έχει ενώ. Ποιο είναι χειρότερο, ο Μάντελο ή ο Πέλκα.
Καλό, κοντράρονται, κοντράρονται. Ο Πέλκας. Κοντράρονται, ο Πέλκας. Πήγε στο τσίμι καφενείο που είναι αξίδικο και λέει ο Μάνταλος ή ο Πέλκας και βγήκε ο Μάνταλος διπλά. Φαντάσου οι αξίδες έχουν πάθει με τον Μάνταλο. Εννοείται, ρε φίλε. Φίλε. Φούρναρι, πρέπει να. Όσο υπάρχει, όσο υπάρχει. Φούρναρι, λέει. Τώρα σλαμά τον Αχάριστο. Σε κοροϊδεύει κάθε μέρα στα live. Όχι, όχι, όχι. Σε κοροϊδεύει κάθε μέρα στα live. Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό. Γι' αυτό θα το πούμε αύριο. Το ότι έκανε ποζεριά στην Ιωάννα την Κουσκούση. Μπα και την Καργαλήση. Α, ναι, πες. Λέγοντας ότι μου είχε δώσει εμένα 20 ευρώ για μία μέρα. Δηλαδή εντάξει, όχι. Η Κουσκούση είπε σε όλα τα μάξι τη μέτρηση. Δεν έχει μηγενά στα μυαλά. Η Κουσκούση τι είπε. Εγώ με τον Χατζινάκο να βρίζουμε εσένα. Πρώτον, για ποιο λόγο. Δεύτερον, να σε βρίζουμε. Τον έκανα να σε βρίζουμε μπροστά σε άτομα που δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει. Να απολογηθεί. Απολογήσου. Τον έκανα μια εξυπηρέτηση. Ούτε λεφτά το δάνεισα, ούτε αυτά. Τον έκανα μια εξυπηρέτηση. Τον. Όχι, ρε παιδιά, μου έδωσε ένα 20 ευρώ για μία μέρα. Έλα, για μία μισή. Και το δεν τα λες αυτά, ρε φούρνα. Και το λέει όχι, στην Ιωάννα, στην κοπέλα. Όχι, για να δείξει ότι. Τι... Γιατί με, λέει ο Ασλαμάς στο αμάξι έπριζε συνέχεια. Ναι, λέω από μένα όμως το ζήτησε. Αυτό είπα. Ναι. Να πας, ρε φίλε, τι είπες εσύ πρώτα στο λαϊκό δικαστήριο. Τους, έχω τους αστούς τους φίλους μου που μπορούν να σας αγοράσουν το φούρνο για πλάκα. Έτσι είναι, ρε. Να πας αυτούς να τους κάνεις. Να πας αυτούς να ζητήσεις. Εμένα! Απλά εκείνη τη στιγμή στη Θάσο δεν ήμουν με αυτούς. Εγώ ήμουν με ένα μαζί με έναν κόμπο. Εγώ να σε πω κάτι. Αν συγκίνησε ο Μάριος, με συγκίνησε γιατί. Χωρίς να τι συγκίνησε. Εντάξει, γίνησε. Όχι, με συγκίνησε γιατί η ζήτηση από μένα σημαίνει νιώθει πολύ οικία μαζί μου. Πιο οικία μαζί μου, ωραία. Δώσε μου 300 ευρώ, θα δίνω σε ένα μήνα. Άκου εδώ τώρα. Ένα δεν έχω γιατί. Τόσο οικία νιώθω. Πες μας πώς έφαγε. Δεν πάρω το μαζί μου. Πώς έφαγε το 50 πριν συνεχίσουμε ο Φωτιάδης. Αυτό. Λοιπόν, λοιπόν. Έρχεται ο Σπύρος από εδώ, λέει θα ανέβω Θεσσαλονίκη. Όχι, πες, πού ήμασταν, ναι, τι έγινε. Ναι. Ακούς, μου άρεσε. Μην το μπερδεύεις. Λοιπόν, έρχεται ο Σπύρος εδώ, ο Πειραιώτης. Πάμε, έλα. Φίλε, το στείλεις, βάλε και το λίμε. Ήταν να κάνουμε στείλει στο Πειραιώτη. Θα βγούμε, λέει, θα βγούμε Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θα κάνεις αυτό που έκανες στη Θάσο, δεν ήταν σωστό. Εντάξει, λέει. Τι έκανες στη Θάσο. Λέει που έφυγες, λέει, από το τραπέζι. Θα συμπερδέψει. Μην πηδάτε την κουβέντα, ρε μαλάκα. Έφυγες, λέει, από το τραπέζι και δεν πλήρωσες. Στη Θάσο, εσύ. Ναι, τι δεν πλήρωσα, ρε φίλε. Εγώ λέω, καθόμασταν 4 άτομα, εγώ, η Ιωάννα, ο Φωτιάδης και ο Σπύρος. Ναι. Εγώ φεύγω, χωρίς να ξέρω τι κάνα την άνθρωπο, θα πήγαινα σε ένα μοναστήρι μόνος μου και λέω το Φωτιάδη. Πάρε 50 ευρώ. Πάρε 50 ευρώ, δεν θέλω ρέστα. Όχι, είναι συμπλήρωση. Ήταν 100 ευρώ λογαριασμό, δηλαδή αντιστοιχεί σε όλους από 25 ευρώ. Τι είπε. Τι κάνει τώρα ο Φωτιάδης. Τι άσε, πάρε 150 ευρώ να πληρώσει ποιον. Όχι, πάρε, λέω πλήρωση για σένα, δεν ξέρω, μοίρασε τα. Δεν ξέρω. Λέει, πάρε 50 ευρώ, δεν θέλω ρέστα. Μπες εγώ το μεξί έφαγα για 10 ευρώ, αλλά έδωσα 50. Δηλαδή έφαγα και πιο λίγο. Πες ότι σε άπλωσε. Πλήρωσα πενταπλάσια. Και τι έκανε ο Φωτιάδης. Παίρνει το 50 ευρώ, πηγαίνει στο ταβερνιάρι και βρίσκει το μαγαζί. Λέει τα δικά μου, λέει, και τις κουσκούσι. Τα δικά μου και τις κουσκούσι. 50 ευρώ. Κράτη τα, λέει, κερασμένα τα δικά μου και τις κουσκούσι. Αυτό τι έκανε τώρα. Και εγώ τι έκανα. Και δεν έφαγα. Έφαγε, μετά εσύ. Και κέρασε ο Φωτιάδης από τα δικά μου. Και χρωστούσα και 25 ευρώ. Και με βγάλανε. Και με βγάλανε. Περίμενε. Και παγαπώντη. Περίμενε. Απάντηση είναι απλή. Τι ομάδα είσαι. Και δεν πήδη. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είσαι, πάω. Τι ομάδα δεν είναι ο Φωτιάδης. Απόλλων Πόντων. Τι ομάδα δεν είναι ο Φωτιάδης. Πάω. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Sorry, λίγο πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά. Τεράστιο μήνυμα από τον Τρέγια. Όπα. Τι έγινε, λέει, ρε παιδιά, αντί να πάρουμε παίχτες δίνουμε. Ναι. Ωραίος. Γιατί, ρε παιδιά. Αυτό σαν να πήραμε είναι ο Τρέγιας. Τρέγιας ο καλύτερος παοξής. Και να ρωτήσω τον Φούρναρη, γιατί υπάρχει δεύτερος παοξής στο πάνελ. Μήπως είσαι πολύ light και αναγκάζεται ο κόσμος να φέρει κι άλλο παοξή. Δεν μπορείς. Είσαι light, δεν μπορείς. Πρέπει να έχω χαρακές εδώ. Είσαι light. Να έχω κάνει φυλακή, τα κουάζ. Δεν μπορείς. Όχι, όχι, μην του παίρνω. Δόντια σπασμένα. Δεν μπορείς. Εδώ έγινε μια επαφή να έρθει ο Τζόρνταν. Όπα. Μου είπανε. Εγώ τον θέλω. Έμαθα ότι σε είπε να βάλεις φούστα. Τι σου είπανε. Δεν ισχύει αυτό. Τι σου είπανε. Δικιά σου εκπομπή. Σου είπανε ότι έγινε επαφή να έρθει. Τα αφεντικό λέει θες τον Τζόρνταν. Λέω βεβαίως, λέω είναι πολύ καλός. Λέω να του κάνεις πρόταση. Βεβαίως λέει θα του κάνω. Του κάνει πρόταση. Δεν ξέρω τι έγινε μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη.
για την εκπομπή μας, ο Τζόρνταν, και όχι μόνο αυτό, θα μπορέσει να ανεβάσει και την ασήμαντη ραδιοφωνική του εκπομπή και άλλους δύο-τρεις ασήμαντους που έχει εκεί, να τους δώσει και ένα εκατομμύριο, κάνα πόντο ακροματικότητες, γιατί δεν τους βλέπω με το 2,5% να τους δίνουν καμία διαφήμιση τους φουγκαράδες εκεί πέρα. Λοιπόν, η πρόταση ισχύει. Ωραία, μάνα. Εντάξει, γιατί. Το πήρες εσύ τηλέφωνο. Βέβαια. Πώς το πήρες, δεν το πήρες ποτέ, όπως πήρες και το Μένιο. Άντε, εγώ θα τα πω τώρα. Για πες. Ρε, ο Σαββίδης λέει, εγώ πήρα το Ροναλντίνιο τηλέφωνο και τον περπάτω, όταν θέλω να κλείσω, λέει, το ένα παιχταρά, εγώ ίδιος τους παίρνω τηλέφωνο. Ο Ιβάνι ο γιος. Ο Ιβάνι, έτσι είχε πει. Ναι. Εσύ τον πήρες τηλέφωνο και πες, με Μένιο, Μένιο ή Τζόρνταν, θέλω να έρθεις, τον πήρες. Μου έχει αλλάξει, μου έχει βάλει φραγή. Είσαι εγωιστής. Φραγή, τι. Είσαι εγωιστής. Και αυτό είναι πόντιος εγωιστής, αλλά και εσύ τον πήρες. Να πεις ότι. Συγγνώμη για αυτά που έχω πει. Εγώ συγγνώμη, γιατί να πω συγγνώμη. Καλά, για τον έβγαλες τα πάντα. Άλλο, είπα ξύπα. Ενώ για μας, ας πούμε εδώ πέρα. Για μας εδώ πέρα δεν έχει πει τίποτα. Λοιπόν, ποια ομάδα να πάμε πρώτα. Κορυφή, ρε παιδιά. Κορυφή. Ξεκινάμε λοιπόν με τον φίλο μου τον. Είναι το κρύο. Τι είπες. Ωραίο κομμάτι. Καταρχήν, ματίκια θα σε κυνηγάω μέχρι να πιάσω μαύρο χιόνι να πατήσω. Σωστό, σε αυτό σωστό. Μακάρι να σε κυνηγάω και να παίζεις έτσι μια φορά. Σε αυτό σωστό. Μου χάλασες την πρόκριση με στην Ευρώπη, μου έφαγες στους δύο βαθμούς με το Γιάννενο, αλλά αν είναι να σε βρίζω, να σε κυνηγάω και να παίζεις έτσι, μακάρι να παίζεις έτσι και ας βγαίνω λάθος και να σε κράζω. Πρώτη φορά σε είδα στο 67. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι ο μπαμπάς του Μπουζούκη. Ναι. Ο γιος σου να παίζει δεκάρι στον Παναθηναϊκό και να βρίσκει το ματίγια και να μην κάνει ένα σουτ. Τώρα με το ματίγια. Περίμενε. Μπαμπά του Μπουζούκη, νταντά. Το φλόρο το γιο. Να ακούσεις λίγο. Ναι. Περίμενε με τον Μπουζούκη. Νταντά. Πρώτη φορά σε είδα ματίγια στο 67 να στάζει η φανέλα από πάνω μέχρι κάτω. Υδρότα εννοώ. Τώρα πάμε στο Τζακ Νόρις με μπότοξ. Εγώ πάντως ματίγια Τζέκο Μπερτόλιο δεν του είχα ικανούς να πάνε διπλό. Ματίγια Τζέκο Μπερτόλιο. Γιατί δεν τους έχεις να πάρεις. Γιατί ο Μπερτόλιο είναι ο Ματίγια, δεν μαρκάρουν. Δεν μαρκάρουν. Όχι, στους τεράστιους χώρους του Καλλικλάστικου. Κάνεις λάθος. Με αυτό το Παναθηναϊκό το χάλια από παιδιά. Κάνεις λάθος. Ήταν μια επανάληψη του περσινού Παναθηναϊκού Σόφι, ρε παιδιά. Δεν θα κάνω μάθος. Λέγε. Βόδια. Λέγε. Καταρχήν, πρώτη φορά έτριξε ο Ματίγια. Σήμερα, πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια είναι στον Άρη. Και κόφτης, ε! Άκουσε με τώρα ποιο είναι το κόλπο. Έλα. Έπαιξε δεξής κόφτης. Ναι. Ανάμεσα σε τρίγωνο υπεραθλητές Σάκιτς και Ρόουζ. Ναι. Έτσι. Έτρεξε ο Ματίγια. Τον άλλαξε μετά. Ναι, περίμενε. Ναι. Έβαλε τον Τζέκο, το άλλο υπερμηχανάκι, ανάμεσα σε βαρύ Δελιζήση, και τον Γκανέα. Και τον Γκανέα. Και αθλητικά καλό Γκανέα, αλλά. Έκανε τρίγωνα εκεί. Μπράβο. Γι' αυτό εξελίχθηκε. Έκανε τρίγωνα εκεί. Μπράβο. Έβαλε το υπερμηχανάκι Τζέκο εκεί πέρα. Στον πολύ καλό επιθετικά, αθλητικά καλό, αλλά μέτριο αμυντικά Γκανέα. Έτσι. Και ο Δελιζήσης που είναι ένα τίμιο πύργο εκεί πέρα θα καθαρίσει ψηλά, χαμηλά. Τώρα τι γίνεται από εκεί και πέρα. Αφού πήρε το κέντρο, ο Μπερτόλιο μαζί με τον Μαντσίνη και τον Γκάμα μπροστά η τριάδα. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ενεργή. Ο Μαντσίνη, να σας δώσω να καταλάβετε, γυρνούσε πίσω. Μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Ο Βέρτης. Κοίταξε, ο Μαντσίνη. Ναι, είναι πολύ καλό. Ο Μαντσίνη σήμερα τον Άρη του δώσε περισσότερα από όσα δώσε ο Φετβαζίδης, γιατί είχε αυτό το μαρκάρισμα. Αυτό το μαρκάρισμα. Είχε το μαρκάρισμα στο Σάκιτς. Ναι. Πήρε δηλαδή πολλά μαρκαρίσματα από τον Μαντσίνη, ενώ ναι. Ο Φετβαζίδης δεν γυρνάγε. Και επίσης. Έκανε τις κινήσεις. Όχι προς τα μέσα, κάτι το οποίο είχα. Οι αντίπαλοι του Άρη στο Φετβαζίδη και του κλείναν το καλό το πόδι με δύο παίχτες. Ναι. Ήταν απρόβλεπτες οι κινήσεις του Μαντζίνη. Ο Μαντζίνη μπαίνει center for. Την παλιά την κάνει ο Γκάμα, ποιος την κάνει. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Ότι και χώνεται... την παλιά την κάνει ο Τζέκο. Ο Τζέκο την έκανε. Την κάνει ο Τζέκο. Απλά. Ο Τζέκο μόνο κόβει, μου βγάζει μπαλιά. Άκου τώρα, εγώ περίμενα ο Γκάμα να μου τη δώσει εκεί την ασίστ στο κοινό χώρο. Ναι. Αλλά στην επανάληψη βλέπω Τζέκο. Ωπα ρε φίλε, λέω. Και κόφτης και μηχανάκι και εγκέφαλο. Και πασάρις. Και εδώ πάμε καλά, ναι. Όταν ο Μαντσίνη πήρε προς τα μέσα, να διευκρινίσουμε ότι ο Σάκιτς ανέβαινε πολύ ψηλά. Έτσι μπορούσε να παίξει την overlap με τον Μαντσίνη, γιατί ο Μαντσίνη βασικά γυρνάει και βοηθάει και ανεβαίνανε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Αλλά μπορώ να πω ότι από την πλευρά του ο Ματίγια όντως κάλυψε τους χώρους πολύ καλά σήμερα. Το Ματίγια τον άλλαξε και θέση με τον Τζέκο και τον πήγε στην αδύναμη πλευρά. Εκεί λέω γιατί το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Πρέπει να το ρωτήσουμε τον Ματίγια, γιατί το κάνει αυτό.
Για ποιο λόγο να το κάνει, αφού το... λειτουργεί καλά το σύστημα. Και τον πήγε τα αριστερά. Τον πήγε εσωτερικό, χάβα από τα αριστερά τον Άτο. Τον άλλαξε. Ήταν ο μόνο που άξιζε ήταν ο Χατζηγιοβάνη. Ναι. Έβγαλε κάτι πολύ καλέ έντερ ο Χατζηγιοβάνη. Ναι, έβγαλε το, ο Χατζηγιοβάνη που έπρεπε. Και ανέβηκε καλά και ο Σάντσεφ 2-3 φορέ. Ναι, η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ανάπηρη, αμαία. Και είναι έτσι, για το να μαζεύει σκουπίδια. Θέλω, στο, θέλω να επιστρέψω την προσοχή. Τι, δυο. Ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ειδικά η κεφαλιά που την κάνει κεφαλιά πάσα, ενώ έχει την αιστεία έτσι. Αϊτόρ Χουακάρ, πού του βρήκε σε Αλαφούζο. Εκεί τη χοντρή στο Big Brother, πώ τη λένε εκεί τη χοντρή στο Big Brother. Πώ τη βλέπουν τη χοντρή στο Big Brother. Τι έχω δει, πως, έχω δει όλα μαζί 29-31 λεπτά. Θέλω την μπανάνα μου. Θέλω την μπανάνα μου. Εκεί τη χοντρή ρε που στην αντιβάλλη αριστερό μπακ. Και το μικρούτσικο προπονητή, ένα μπότ από αυτό τον Άρη Δάπεν. Είναι χάδι στο Μάρι Αλαβούζο. Θέλω να ρωτήσω τον Μάτζικο. Βασικά καλό το κουτσάρισμα, θα έρθω και εκεί πέρα. Τι καλό, πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Αυτόν τον Εντεμ Αλή, τον Φελαϊνή, τον Σκοπιανό εκεί πέρα, την απομίμηση. Θα τον βάλει να παίξουμε να δούμε ή μόνο στην προπόνηση θα τον έχει. Ποιο να. Έναν Εντεμ Αλή, ένα Σκοπιανό. Ο Φελαϊνή. Το Μαλή το. Το ταλέντο λέει. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Το ταλέντο λέει. Το ταλέντο, ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σέντερ Φόρτο Λόπε. Για μένα ήταν ο MVP του αγώνα. Τι, ναρκωτικά παίρνει. Τι έκανε ο Λόπε. Τι έκανε. Τι βγήκε από την Κυπάσαρε και έκανε. Τι έκανε ο Λόπε. Ο Λόπε είναι ένα υπεραθλητή από ό,τι είδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γελά. Διαφωνούμε εδώ. Εδώ μπορούμε να διαφωνούμε όσο θες. Ο Λόπεθ μόνο σήμερα γίνεται και ο Στέφανος. Έβγαλε λίγο χαμαλή και δεύτερο ημίχρονο. Ο Λόπεθ καταρχήν έτρεξε τόσο πολύ που δεν ξέρω τι να σου πω μέχρι το. Τα σέντερφορ με συγχωρείτε, θα θέλουμε για να βάζουμε ένα κόμμα. Εμένα μου αρέσει το κοντρόλ που έχει. Όταν θα τραβήξει παίχτες για να σπάσει να βγει από εδώ και πέρα ο Γκάμα με το Μαντσίνι στο κενό χώρο, αυτό τραβούσε τις παίχτες. Αλλιώς δεν μπορούσε να βγουν στο κενό χώρο. Και να καταλάβει ο Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει με σέντερ. Όπως βλέπει την μπάλα πηγαίνει κάτω. Και εκεί θα παίζει ο Άρης. Και εκεί αναλώνεται το center forward να σπάει τις μπαλιές δεξιά και αριστερά. Και έτσι και από εδώ και πέρα με Ματέο Γκαρσία στην βασική 11, έτσι θα παίζει ο Άρης. Να γίνεται τριπεράκι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι θες να κάνει δηλαδή. Και άμα φορτωθεί αυτό το παιδί να πούμε και πάρει την μπάλα μέσα στο κουτί, εγώ πιστεύω όταν αρχίσει να παστελώνει θα είναι ο καλύτερος παίχτης του Άρη. Σου χάρισε μια κόκκινη κάρτα στα 30 με τον Ρόζε. Εμένα βασικά, κάτσε περίμενε. Όπως δεν έδωσε κόκκινη κάρτα. Όπως δεν έδωσε κόκκινη κάρτα σε μια φάση που τραβάει παίχτης του Παναθηναϊκού του Άρη που δεν offside. Είναι φάουλ και κόκκινη κάρτα. Εκεί είσαι... Το Βέλεθ έχει κάνει κάτι. Ναι. Αυτό το έχει πει κι άλλο. Βέβαια. Μισό λεπτό. Για τον Στέφανο Σιώνα έχει φάει ξύλο και για τον Ηλία Μπαζίνα, Θεό χωρέστον, τεράστιο Ηλία Μπαζίνα, του έχω στείλει επιστολέ 3 φορέ, τι 2 μου απάντησε. Συγγνώμη. Σε έχει ιδρύει ο Μπαζίνα ο Ηλία. Από πού και ούτε τον ξέρω. Τον η μορφή υπογράψω, τεράστια μορφή. Αρχιβαλίστα. Όλοι ο Ραπτόπουλο δέρνουν, ρε φίλε. Ναι. Όλοι σε ένα δέρνουν. Όλοι θέλω να με δίνουν όλοι. Σήμερα ήταν πολύ με δίνουν. Να ολοκληρώσω και να τελειώσω. Όταν είπα στο 60 λεπτό, η τσίρλα τρέχει μέχρι τα γόνατα για του παοξίδε. Κοιτάξτε τα live του Ραπτόπουλου κουφάρε για όλε τι κολομάδε σα. Όλε τι κολομάδε σα είναι live του Ραπτόπουλου με του συνεργάτε, του φίλου. Θα λέμε ότι γουστάρουμε. Τίμια, όμορφα. Άμα θέλετε και με εμπάθεια, αυτοί είμαστε. Άμα δεν γουστάρετε. Το τζαζαρά. Τα μπογαλάκια σας και στο τζαζαρά. Άντε. Και άλλοι στον Καράπαπα. Καράπαπα τι έγινε. Έφυσε ο κόλος σου. Offside ήταν όμως το αλουνού να πούμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άντε. Πάμε παρακάτω. Μαγκίτσες. Λόπεθ. Ναι. Είπαμε. Πολύ καλή φυσική κατάσταση στο παιδί. Άξιο. Και γιατί το λέω αυτό, έρχεται πάντα στα κόρνερ και όλα τα στημένα. Άμα το δεις, βοηθάει πίσω και παίρνει και τις κεφαλιές μαζί με Δελιζήσου και Ρος. Καθάριζε τα στημένα. Έλα, ρε, χαμάλι center forward θέλεις μόνο τώρα κι εσύ. Δεν θες να μπει να τριπλάει να κάνει. Αν είναι να μου κάνει το χαμάλι και να μου φέρνει τρεις πισινίδες. Τρία χάφερες δεν πιστεί. Χαμάλι θέλεις το center forward. Μακάρι να μου κάνεις το χαμάλι και να μου φεύγουν τα μπαλάκια, τα παστέλια από Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία, Φαχούντο, Μαντσίνι κτλ. Δεν με χαλάει καθόλου, φίλε. Θέλω να μου πεις. Δεν με χαλάει καθόλου. Και είδα αυτή την άγκυρα το Τσόλακ Ντεμέκ. Είδαμε 3 εκατομμύρια center forward. Μην μου τη λες εμένα τώρα. Μην μου τη λες εμένα τώρα. Κάγκερα. Μην μου τη λες εμένα τώρα. Τσόλα κάγκερα. Άιτε τώρα με τον Λόπεθ να πούμε τα 200 χιλιάρικα σας πήραξαν το συμβόλαιο του Λόπεθ τώρα. Που τρέχει μέχρι το 92 δεξιά και αριστερά. Στα κόρνερ κατεβαίνει, ανεβαίνει, έχει καλό κοντρόλ. Σπάει την μπάλα ωραία. Όταν δεν ήταν σαν εκεί το αγκούρι το Ιντέγε. Μόνο πηδούσε τον αέρα και έφυγε κάτι τσουμπαρλάκια. Χανόταν μέσα στο γήπεδο. Τσουμπαρλάκια τα λες στο χωριό μου, κουλουτούμπες, μπιφτεκάδες. Τουλάχιστον το παιδί είναι στιβαρό, πατάει καλά και τελειώσαμε μέχρι εκεί. Κύριε Ραπτόπουλε, κοντός είναι ο τερματοφύλακας.
Κοντός. Ναι. Κοντός. Κοντός. Μ' αρέσει εμένα να είναι τέτοιος κοντός. Μ' αρέσει κοντός. Μ' αρέσει τέτοιος κοντός. Ναι. Ούτε γιατί για... εγώ όταν τον είδα. Για έξοδο δεν είδα εγώ να κάνει. Για έξοδο τρεις εξόδους έκανε και οι δυο φύγανε. Όποιον πήρε μπροστά τον έσπασε τα δόντια με την πίτα. Ποια είναι η καλύτερη. Εντάξει. 1,79 ήταν το φύλακα. Έβγαλε τον Κουέστα. Επειδή κέρδισες τώρα τα λες. Θα την πληρώσω από τον κοντό. Εγώ να την πληρώσω. Θα την πληρώσω από τον κοντό. Μακάρι να την πληρώσω και ας βγεις και λάθος. Μακάρι να την πληρώσω γιατί εμένα μ' αρέσει να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και να μην νομίζω ο κύριος Κουέστα έχει πήρα με τη φανέλα εκεί πέρα. Όποιος κάνει την πρώτη στραβή να ξέρει ότι από πίσω υπάρχει αντικαταστάτης. Αυτό εμένα μ' αρέσει. Και αν πρόσεξες καλά το τέρμα, κύριε Ραπτόπουλο, κοντό, είδες την μπάλα με τα δυο πόδια τι παίζει. Και δεξιά και αριστερό. Και δεξί και αριστερό. Όχι Κουέστα σαν τον Μπρούνο Τσιρίλο, άιντε φύγε ευθύνη να φύγω. Πολύ καλά παίζει το τέρμα εκεί κάτω. Εμένα μου έδωσε ότι είναι πάρα πολύ σταθερός κάτω από τα τέρματα. Δείχνει αυτοπεποίθηση στο παιδί. Τα μούτρα του ήταν πάρα πολύ κρύα, δεν ήταν αγχωμένος καθόλου με την πρώτη του εμφάνιση. Και με το χέρι του έβγαζε πολύ καλή κόντρα. Θα σου δώσω μια. Εδώ 270 ευρώ κάνει κάθε δόντιο. Το έχω πληρώσει που λέω. Θα σου δώσω μια εδώ. Άρεσε, δεν το κάνατε. Δεν έχει μισή ώρα να μιλάς. Έχει κανένα πρόβλημα. Δεν απάντησε κανένα πρόβλημα. Σταμάτα, θα την κάτσει ο κοντό. Έχει πρόβλημα, λέγει. Μη. Έχει πρόβλημα. Όχι. Θα συνεχίσω. Συνέχισε. Πέσατε. Πρώτοι άνθρωποι. Άσε, πέσατε. Πάτε και πίσω και πανηγυρίσατε. Από το 2000 έχουμε να το δούμε αυτό. Έτσι, βγάζει μύρια. Έλα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει ανταγωνισμός και τώρα που θα έρθει και ο Κάτσε, και ο Κάτσε σήκω Κάτσε. Είναι το κύκνιο άσμα του Σάσα αυτό το μάτι σήμερα. Το κύκνιο άσμα. Το κύκνιο άσμα του Σάσα. Γιατί το κύκνιο άσμα του Σάσα. Κάνει Μάτζιο, εμένα. Εμένα, Μάτζιο. Δεν σε γουστάρω μία ρε πούστη. Ξέρεις γιατί. Γιατί πάντα στη ζωή σου ποδοσφαιρικά ενώ τα άλλα δεν τα ξέρω, δεν με νοιάζουν. Πάντα πήγαινες από τις πλαγίες οδούς. Και σαν παίκτης, σαν προπονητής. Όμως, επειδή δεν είμαι παλικάρι που είναι κολοπέδι, δεν συμπαθώ κάποιον, το ρημάζω. Λοιπόν, θα πω, έκανες δύο εκπληκτικά κοουτσαρίσματα και με τα Γιάννα και σήμερα, με τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το εκπληκτικό. Πέρα το ότι ρισκάρεις με Ματίγια, Τζέκο και τον Μπαρτόλιο σε κοντινούς χώρους όμως και με τους δύο εξτρέμ να είναι πολύ πιο πίσω κοντά στα μπακ έτσι μου κάνεις την αλλαγή του Σάσα πετάς τρίτο χαφ εκεί που ο Παναθηναϊκός βρίσκει χώρους να σου δημιουργήσει δεν σου βγαίνει ο Σάσα γιατί είναι το κύκνιο άσμα στην περίπτωση να πούμε, που θα πούμε ότι θα πουληθεί μάλλον για να έρθει ο Κάτσε εκεί πέρα. Αύριο το βράδυ θα μάθουμε. Θα μάθουμε. Μέχρι αύριο το βράδυ είναι το έργο. Δεν είναι ότι βγάζεις τον Μπερτόλιο και βάζεις τον Ματέο Γκαρσία στην πλευρά και το κάνεις καθαρό 4-3-3 και θωρακίζεις το κέντρο σου Μάτζιε. Είναι ότι πετάς το Στρούγκεν στο Ματίγια. Και τι κάνει ο μάγος. Ο Μάτζιος τι κάνει ο μάγος. Βάζει δεξί μπακ να πούμε το Στρούγκεν. Τον επαναφέρει και πετάει το Σάκης που παίζει δύο θέσεις στα χαφ με τον Τζέκο και κλείνει με τριάδα. Φοβερή αλλαγή. Ναι. Καταπληκτική αλλαγή. Άρα εδώ ο Σάσα που είναι πεσμένος πάρα πολύ φέτος, άμα τον πουλήσει ο Άρης δεν θα πει κανένας τίποτα. Ναι. Λέω εγώ τώρα εσύ πες. Εντάξει, μπορεί να μακάρι ρε παιδί μου να μην είναι έτσι να μείνει ο Σάσα. Εγώ πια θα παίζω. Λοιπόν, δηλαδή τώρα είναι εσύ. Κάμπο και κρίση. Λοιπόν, έλα, ναι, πες μου. Γιώργο, άκου τώρα. Γιανκοβέρντε. Είπες εσύ τώρα σαν Αριανός, ναι. Είπες μ' αρέσει να υπάρχει ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Βέβαια. Λες και είσαι ας πούμε η Ρεάλ Μαδρίτης. Έχεις να πάρεις από την εποχή του Νόη από τη Ρωσική Επανάσταση πρωτά. Ναι. Βγάλε το μικρόφωνο να φύγουν τώρα. Βγάλε το μικρόφωνο και φύγουν. Διάλειμμα. Βγάλε το μικρόφωνο. Διάλειμμα. Περίμενε. Έχουμε εδώ. Τι κοινό έχει. Προς εσάς τους τέσσερις θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν το διάλειμμα, αν ξέρετε. Να μας τρελάνε. Τι κοινό έχει ο ΠΑΟΚ, είναι ερώτηση προς εσάς τους τέσσερις. Με το Europe One. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Με το Europe One. Τι έχει κοινό ο ΠΑΟΚ. Λέγε, τι κοινό έχει. Ότι όπως και στο Europe One, ο ιδιοκτήτης είναι και προπονητής, είναι και φυσιοθεραπευτής, είναι και γιατρός, είναι και απ' όλα. ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, πείτε μου για το ΠΑΟΚ Κρασνοντάρ. Για την πίπα του αιώνος. Ναι. Και όχι για το Πάο Κόφι, το πλασματικό 3-0. Πείτε μου τα συναισθήματά σας. Υπάρχει πρόβλημα, μπαίνει παίκτης. Ναι. Πείτε μου. Ήταν εκτός θέματο, ήταν μου. Εκτός από τον προπονητή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί τώρα. Όλα τα άλλα τη σχέση έχουν. Διάλειμμα. Πλάκα μου κάνει. Και πάμε. Manchester United 6, Liverpool 7. Φοβερό σχόλιο από Ασλάμα. Συν την αγωνιστική, ό,τι είδε. ΠΑΟΚ, οι δύο ΠΑΟΞίδες. Θα ξανακάνουμε διάλειμμα. Μπαίνει ο Μπάκας για Ευρώπη και ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν. Γρήγορα διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Your friends, you never
Είναι το καλύτερο φυσικό αντιϊϊκό, καθώς μπορεί να προστατεύσει και να θωρακίσει τον οργανισμό ενάντια στις ιώσεις του χειμώνα. Μεγάλη προσφορά! 2 λίτρα λόης με λάβδανο και μέλι, τώρα μόνο 49,90 και δωρεάν έξοδο αποστολής. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα, θα σας κάνουμε δώρο ένα σαπούνι με πραγματικό γάλα γαϊδούρας, προϊόντα αυθεντικής κριτικής αλόης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 50 6006. Ή κάντε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας στο mr.aloe.gr. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Επίσης, να πω, όσοι έχουν άντερα και βλέπουν Απτόπουλο, θα μάθουν και θα υπομένουν και θα ακούν πράγματα τα οποία δεν τα ακούν από άλλους. Μπορεί να τους γυρνάνε τα μυαλά, μπορεί να τους να τρελαίνονται, να μην γουστάρουν κτλ. Εγώ λέω αυτοί να μην βλέπουν. Να πάτε στον Τζαζαρά και στον Κόλκα και στους άλλους παοξίδες, ημέν. Στον Καράπαπα και τον, πώς λένε, τον Διονύσιο Βερβελέ ή άλλοι. Οι Αριανοί, να βλέπουν τον Τζαλτίδη, τον ξέρω εγώ ποιος είναι. Αυτούς. Οι Παναθηναϊκοί θέλουν να βλέπουν τον Μένο Σακελαρόπουλο. Ομαδούλα είστε οι Παναθηναϊκοί. Του κόλλου ομάδα είστε. Ρεζίλιδες των σκυλιών είστε. Είχατε ένα δόνι πέρσι με Έλληνες, αξιοπρεπέστατη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, με μπάλα. Τον κάνετε τον Παναθηναϊκό να θυμηθούμε τον Στέφαν Κόβατς με τον Τηλεβόα και τον Παρθινογιάννη να αγοράζει μάτς με πέσει κατηγορία το 83 από τα 4. Λοιπόν, Καριόλια, ακούστε κάτι. Αν δεν μπορείτε να ακούτε και τρελαίνεστε, ούτε στα μαγαζιά μην έρχεστε, ούτε να βλέπετε, ούτε να ακούτε ραδιόφωνα. Από εμάς, από μένα και τους άλλους εδώ γύρω, θα ακούτε ανεξάρτητη άποψη. Εγώ δεν άγιον Ευαγγελάτος της αθλητικής δημοσιογραφίας και τρέμει να ξαπλώνω με τους τραπεζίτες και με τους προέδρους και να παίρνω λεφτά, Καριόλια. 25 χορηγούς παίρνω. Δεν έχω ανάγκη κανένα Σαββίδι, κανένα Μελισανίδη, κανέναν Μαρινάκη, κανένα Καριόλια από αυτούς. Τέλος. Και τα Α και τα Ου στα μαγαζιά, αν δεν μπορείτε, χέστηκα. Καριόλια. Πάμε παρακάτω. Ωραίο πόλο μάκρον μαύρο. Σαν το πάω εκεί. Αμάν μόνο με το γιακά, δεν με πάνε τώρα. Λοιπόν, ωραία. Ο Στέφανος τα είπε. Τα είπα. Μπάτζιο, εξηγηθήκαμε. Δεν σε γουστάρω μία. Τη μάπα σου, τη φιλοσοφία σου, το καριολίκι σου να πηγαίνεις με πλάγιες οδούς. Με πλάγιες οδούς να φέρεις αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία. Μετράει αυτό, καλά κάνεις. Σου είπα ο πρόεδρος, βάλ τον κοντό τερματοφύλακα, τον έβαλες. Εγώ σου λέω στις έντρες θα έχεις πρόβλημα. Ωραία. Καλά σου είπανε να μην βάλεις τον Ντάρκοβιτς. Καλά έκανες και έβαλες τον Ρόζ με τον Δελιζήσι. Ψηλά ήταν πολύ καλή. Βλάκας ο Παναθηναϊκός που δεν πήγε κάθετα να τρυπήσει κάθετα αν μπορεί. Πώς θα τρυπήσει κάθετα. Ναι, δεν μπορεί να τρυπήσει με τον Μπουζούκι. Με τον Μπουζούκι τώρα 40 κιλά άνθρωπο. Σαν νεκρός είναι. Τον άλλο, που βάλατε αλλαγή το παιδάκι, πώς το λένε, ρε. Το Σερπέζι. Σερπέζι, αν μαλώσει με την κόρη μου, μπόξ θα φάει ξύλο 15,5 χρόνων. Σερπέζι, για μπάλα να παίξει τον Παναθηναϊκό. Ξεφτύλα, Αλαφούζο. Ξεφτύλα. Είναι μπακ αυτά που παίζει τον Παναθηναϊκό. Είναι 30 χάφο Κουρμπέλης γέρος. 30 πόσο χρονών, 30 πόσο είναι. Τι. Και σε πήρε αυτό ο Άρης για πλάκα. Για πλάκα. Για πλάκα! Μια ώρα, πάμε με τον Άρη, τον φάγαμε τον Άρη. Λοιπόν, λοιπόν, παίρνουν για τα εξάρια και τα εφτάρια εσύ. Θα μας πει και ο Μπέκας. Μπέκας. Ο Μπέκας! Μας πει και ο Μπέκας θα τις αναλύσει. Πες μας, τι γίνεται και έγινε τόσο συναρπαστικό το ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και Ευρώπη στη μετακορονοϊό εποχή. Λοιπόν, δώσ' μου τη φιλοσοφία σου, την κουλτούρα σου, πέρα από τακτικές, τι είναι αυτό, γιατί συναρπαστικό είναι.
όταν ο ΠΑΟΚ μέχρι το 85-87 είναι να τον ισοφαρίσει όφη. Να μην δίνει πέναλτι στον όφη. Να κυρώνει γκολ του Ολυμπιακού για 10 πόντους. Δεν είναι συναρπαστικό. Μάχη ντέρμπι με Γιάννενα. 0-2-2-2 άρισε προχθές. Δεν είναι συναρπαστικό. Κράσνονταρ. Πάω την μπάρο, ισοφαρίζω, τρώω γκολ στο επόμενο λεπτό. Τι. Μπέναλτι ιστορίες, λέγε. Ποια είναι η ερμηνεία σου. Ένας από τους πιο σοφούς ανθρώπους στην πόλη μας, ο Γιώργος, νομίζω, του έχω μιλήσει για αυτό, τον ξέρει. Δεν από το όνομά του και ευνόητους λόγους. Ωραία. Το διατύπωσε κάπως συγκλονιστικά. Μπράβο. Λέει πάρα πολύ μεγάλες αλήθειες, με πάρα πολύ λίγα λόγια ζηλεύω αυτήν την ικανότητα που έχει. Ο Γιώργος δεν τον έχει γνωρίσει, αν μη διάλογο, το έχω μιλήσει για αυτόν 30 φορές. Είπε κάτι για τον ΠΑΟΚ, δεν θα το πω, δεν μπορώ να το πω, γιατί μπορεί και να θυμώσουν από χίλιους ΠΑΟΞΙΔΕΣ μέχρι 100.000. Οπότε δεν το λέω έτσι. Θέλω αυτό, αν θέλει μετά απαντάει ο Γιώργος. Ναι, ναι. Αν το έχουν σκεφτεί ο παδί του ΠΑΟΚ, μήπως δεν τους θέλει διοργάνωση. Είναι λίγο μεταφυσικό. Δηλαδή, αν φέτος με μονά ματς αποκλείς Μπεσίκτας, αποκλείς Μπενφίκα, είναι μονά τα ματς. Έρχεσαι με Κρασνοντάρ, το μόνο διπλό. Δεύτερο ματς εδώ πέρα, με 2-1 το πρώτο, αποκλείεσαι. Μήπως δεν θέλει διοργάνωση. Λίγο μεταφυσικό αυτό. Ένα αυτό. Η εκπομπή χάλασε σήμερα, καθώς ο Πέλκας φεύγει. Δηλαδή, αυτός ο ΠΑΟΚ να έχει, ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη, να έχει δεκάρι τον Μπέλκα και ασυγκό τον Μπέλκα πρώτο, είναι τραγικό. Ευτυχώς φεύγει. Καλά νέα για τον ΠΑΟΚ. Δευτερόλεπτο. Επίσης... Θέλω, για να έχει αξία, εγώ ναι. Συμφωνώ, ναι. Αλλά για να έχει αξία η τοποθέτησή σου, ναι. Θέλω την αναλυτική ποδοσφαιρική σου ανάλυση για τον Μπέλκα. Λοιπόν, αναλυτική ποδοσφαιρική σου ανάλυση. Δεν ξέρει ποδόσφαιρο τίποτα από τεχνική. Λοιπόν, τι θέλω να πω, η μεγάλη εικόνα. Μπράβο. Παίζει ένα σήμερα goalkeeper Ελλάδα πρώτη εθνική. Ναι. Goalkeeper. Άρα ζει από αυτό. Ναι. Έτσι. Ας πούμε το παιδί ο Καραβέρης του Νούπου Σουβόλος. Ωραίος. Καλός. Ναι. Απαιτώ, ναι. Αφού παίζει μπάλα, ζει από αυτό, ο goalkeeper απαιτώ να έχει μία στοιχειώδη τρίπλα. Πόσο μάλλον αυτός. Α, να υποδεχθεί την μπάλα δηλαδή, ναι. Ναι. Να έχει μία τρίπλα, ρε παιδί μου, ο goalkeeper, δεν με νοιάζει, ο Ντεσέα. Ναι. Να φύγει από το. Ο Κέμπα, αυτός ο Βλάκας της Τσέλσης. Ναι. Ο Πανίβλαξ. Ναι. Έτσι. Ναι. Ο goalkeeper. Ναι. Πόσο μάλλον αυτός που στον πάο του Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη φοράει το 10 και είναι και αρχηγός. Ναι. Έτσι, τεχνική επιτέλους δεν τη σχολιάζω για Πέλκα, δεν θέλω να συζητήσω τίποτα. Με το ζόρι να το κάνουμε Πρέλεβιτς. Δεν γίνεται. Σταμάτα, ρε, δεν το γίνεται. Ο Μουντούρης. Δεν γίνεται. Άλλο. Και βλέπω τον Σβάμ να προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος 30 πράγματα. Δεν ξέρω αν τα πετυχαίνει, προφανώς όχι. Αλλά προσπαθεί ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Ναι. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Προστασία στο Γιάννη Μιχαηλίδη εννοείται. Κακιά στιγμή το παιδί μου το έχει μίξουν, εννοείται προ Θεού. Έγινε αυτό, ε. Δύο κακιά στιγμές, τρεις. Και σήμερα δεν πήγε καλά ο Μιχαηλίδης. Ναι, και σήμερα πρώτα ξέρω. Θα έχουν σκαμαλεβάσματα αυτή, είναι πιτσιρίκη. Χαμηλά, φύγαμε. Δείχνει προβλήματα, χαμηλά. Μπράβο. Και το δεξί πόδι δεν έχει, ναι. Με έναν μπακ και όχι φύγαμε. Άμα το βάλεις τετράδα, θα έχει προβλήματα. Ναι, πάμε παρακάτω. Ας βρεθεί κάποιος τρόπος, από την εβδομάδα αυτή, κάθε μέρα, ένα κανάλι από ΕΡΤ μέχρι και ιδιωτικό ελεύθερο να δείχνει σε μία διαφορετική ζώνη το προψεσινό παιχνίδι Leeds United, Manchester City. Ματσάρα, το είδα. Με 8.500 τόμους βροσί το να είδα. Πέφτει στο Yorkshire από το πρωί. Το είδα. Ατελείωτος ρυθμός πάνω κάτω, ξύλο χωρίς φάουλ, 35 τελικές. Κάπου η Λίντς μετά το 75 βιολογικά το έχασε το έργο. Να είχε καλύτερο center for. Και άμα είχε center for, και άλλη ομάδα δεν είχε center for με το Sterling. Και άλλοι είχαν τον άμπαλο, τον Τουρμισάη της Αγγλίας, το center for της Λίντς. Συνέχισε. Ναι. Το ξεχνάω τώρα το παλικάρι, το ψηλό. Της Λίντς. Λοιπόν, ναι, το ξεχνάω τώρα. Ο Μπάφο, μπράβο ρε σκύλε. Ναι, μπράβο. Εννοείται, ναι. Υπουργείο. Και ο Ντάλλας πολύ βελτιωμένος στο αριστερό τον μπακ και ο Γάλλος ο γκολκίπερ πολύ βελτιωμένος. Αυτό το παιχνίδι, μήνυμα σε εσάς, τα Ιβυροειδή και Γερμανοϊταλοειδή, Πολ Κουτσολιάκος Λίγκα, το λέω με τιμή στον Πολ Κουτσολιάκο, η Bundesliga, πρέπει να ονομαστεί Πολ Κουτσολιάκος Λίγκ. Ναι, πήγε το πιστεύω ότι εγώ αν χάσω 5 κιλά και κάνω και το μηνίσκο μου, ο Κουτσολιάκος θα με πάει, ας πούμε, για πλάκα στην Άιντραχτ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σταμάτα λίγο. Δεν είναι πλέον. Πάντα ήταν. Σταμάτα. Οπότε, πιο πάντα ήταν πιο πολύ. Όλοι οι φίλοι του Ιβυροειδούς ποδοσφαίρου, έτσι, της Κατερίνας Στάνου με τα μουσια κτλ. Αυτό το παιχνίδι η Ισπανία ποτέ. Ποτέ. Και δεν ήταν, ας πούμε, United ή άλλη ομάδα, εμπορική Arsenal που είναι σταθερά σε ψηλές θέσεις τελευταία, ας πούμε, 30 χρόνια. Είναι η Leeds United που επιστρέφει η μεγάλη παγκόσμια λευκή αγάπη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι.
και μας δίνει αυτό το παιχνίδι. Πολύ λάθος για μένα δημοσιογράφοι εστίασαν Μπιέλσα με Γκουαρδιόλα. Σαφώς ήταν Μπιέλσα με Γκουαρδιόλα, ήταν παλιωμοδίτικα όμορφο ποδόσφαιρο αυτό. Ναι. Ανοιχτό, χωρίς τακτικές. Είχε τακτική, 4-4, αλλά και χωρίς σκοπιμότητα. Ναι. Έτσι, ατόφιο, καθαρό, αμόλυντο, άσπυλο 4-4-2. Καθαρά ποδοσφαιρικά το λέω, χάρη την καρδιά μου, είδα 22 λεπτά, 23. Συν μετά από το πρώτο, την άλλη μέρα, από το πρώτο ημίχρονο φάσης, γέμισα ποδόσφαιρο. Αυτό. Εντάξει. Τώρα, φέτος σιγά σιγά να γκρεμίζεται ο μύθος, γιατί η United τρώει 6, μένει από το 20 με 11 παίκτες, πολύ άδικα. Δηλαδή, και πρέπει να αποβληθεί και ο Λαμέλα, αποβάλλεται μόνο ο Έντι Μέρφη, ο Μαρσιάλ, έτσι. Η άλλη απάτη, η απάτη η μεγάλη, να τελειώνει φέτος. Δεν θα πεις. Να τελειώνει φέτος σιγά σιγά, η άλλη απάτη. Να τελειώνει. Μπράβο στη Βίλα, 7 και λίγα ήτανε. Εντάξει, στον Βίλα ιστορική ομάδα. Μπορούσε να πάρει 2 πρωταθλήματα ακόμη το 80. Βέβαια. Της τα στέρισε αυτή η ομάδα. Η τρίτη ομάδα του Merseyside. Είπαμε έτσι, είναι Τρανμύρ, Everton. Χίλια μπράβο στην Everton. Χίλια μπράβο στην Everton και πολύ ωραία μπάλα. Ο Κάρβερτ Λιούιν, το παιδί έχει άλμα NBA καθαρά. Καθαρά. Εκεί που σηκώνεται στο πρώτο γκολ δεν υπάρχει, της Everton. Κάπου εδώ. Εντελώς τελείωσε NBA. Ωραία, Αγγλία είχε μπαλάρα. Τι γράφεις ρε αλήτη. Τον άλλο το τον μηδέν στην επίθεση. Τον άλλο που πήραμε, αναστήσαμε το ομάτος σου. Ο άλλος πρέπει να είναι πολύ μουφα. Ποιο. Αλλά περίμενε ρε φίλε, περίμενε. 5 μήνες έγινε να παίξει. Καταρχήν έχει κορονοϊό. Αυτό έχει τον κορονοϊό. Και αν δεν είχε κορονοϊό, δεν φωνάζαν το μάτο. Α, τη συγγνώμη του μάτο, μαλακίε. Αυτό έχει κορονοϊό, δεξί ο μπακ. Ναι. Ο μοναδικό που δεν ήξερε από τα 1000 άτομα μπάλα στην Παρσελόνα. Γιατί εμένα μου φαίνεται αυτό ο Μαυρούκα από τη Μασία, ο αδερφό του εσύ, τη ίδια κομψιά. Πάμε. Είχε κορονοϊό το παιδί. Έχει να παίξει 5 μήνε. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι, πάμε. Καταρχήν. Μπάκα, έλα να πει στα ευρωπαϊκά μετά τον Γιώργο. Μπέκα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα για εμάς την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, λίγο πολύ όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Δεν στέκομαι σε αυτό. Ας είναι ελαφρύ το κόμμα που σκεπάζει τα παιδιά, σε αυτούς είναι πάντα αφιερωμένη νίκη. Και εννοείται, ας είναι ελαφρύ το κόμμα που σκεπάζει όλους αυτούς οι οποίοι χάνονται στην άσφαλτο από λάθη ή κακοτεχνίες. Εννοείται, δεν θέλουμε για κανέναν αυτό, είτε είναι οπαδός είτε όχι. Δεν θέλω να πω πολλά για να μην γίνω έτσι γραφικός και τέτοια. Και σε καμιά ομάδα σε κανένα οπαδό να μην. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα από εκεί και πέρα το μεγάλο πρόβλημα για μένα δεν είναι ούτε το αν αποκλειστεί. Καταρχήν για τη διοργάνωση, εγώ έχω μια πολύ αιρετική άποψη, η οποία είναι πολύ χειρότερη από αυτή που ακούστηκε. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα δεν θέλει τη διοργάνωση. Η ομάδα. Η ομάδα δεν θέλει τη διοργάνωση. Αποφεύγει. Βέβαια. Ναι. Με τον τρόπο της δηλαδή. Δείχνει δηλαδή. Κάνει ναι. Τέτοια λάθη που είναι σαν να δείχνει, δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό, αλλά με αυτά που κάνει δείχνει ότι δεν θέλει τη διοργάνωση. Δηλαδή δεν μπορεί εμείς αυτή τη στιγμή ο βασικός μας φόρ να τον βουλάμε να σηκώνεται να φεύγει, να είμαστε χωρίς παίκτες, να έρχονται παίκτες λες και είναι football manager το παιχνίδι η FIFA που τους αγοράσαμε μια μέρα πριν και να τους βάζουμε μέσα να παίξουν για να βάλουν το φίδι από την τρύπα. Αυτά παγκοσμίως δεν έχουν γίνει πουθενά. Για την Κράσνοντα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το match. Καλύτερη φυσικά σαν ομάδα ήμασταν εμείς. Το καταφέραμε κι αυτό. Μπράβο μας, συγχαρητήρια να πούμε. Μετά από εκείνο το όργιο που είχαμε κάνει με τα φαξ. Μπράβο μας λοιπόν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Εντάξει, μην ξαναρχίσω να λέω για τον προπονητή. Για μένα και μόνο το μεγάλο. Ζήτα να το έχουν, συγγνώμη. Μετά το ματς ΠΑΟΚ Μπενφίκα, για όσα έχει πει για τον Αμπέλ Φερέιρα. Λέω είστε μαλάκες ή στο τετράγωνο. Συνέχισε. Λοιπόν, για μένα και μόνο το που αυτό πρέπει να προβληματίσει τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Έτσι πιστεύω εγώ, αυτό τουλάχιστον προβληματίζει εμένα. Είναι ότι ένας παίκτης ότι αυτή τη στιγμή ήταν εκτός. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει δίκιο ή άδικο προπονητής. Ήταν αυτή τη στιγμή εκτός προγραμματισμού. Και ξαφνικά επιστρέφει, και όχι απλώς επιστρέφει, επιστρέφει και βασικός. Αυτό δηλαδή δείχνει τα εξής. Ή ότι η διοίκηση αποφάσισε ως άλλη μία κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ξέρω εγώ, να τον βουτήξει μέσα και να τον βγάλει και δεν έγινε τίποτα. Για όσους λέτε μπράβο στο Γιωργάκη που έκανε αυτό, να σας θυμίσω ότι εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών έφυγε πέρσι ο προπονητής και ήρθε αυτός ο προπονητής και η ομάδα κατρακύλησε έτσι, που έφερνε τους δικούς του παίκτες και έκανε ό,τι ήθελε και δεν ρωτούσε και κανένα. Αυτό που είπα πριν, είναι και ιδιοκτήτης, είναι και προπονητής, είναι και απ' όλα. Αυτό, αν σας αρέσει αυτό, συγχαρητήρια. Είναι λίγο καλυτέρευσε τα πράγματα του Γιώργου. Σταμάτα. Δεν νομίζω ότι καλυτέρευσε. Σταμάτα. Κάτσε εδώ, μη παρέμβαση στο έργο του προπονητή που καλυτέρευσε τα πράγματα πλάκα κάνεις.
Επειδή λοιπόν, κορονοϊό άλλο τον έφερε πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, βέβαια, όπω πολύ σωστά μου πήγαινε πάνω. Εσύ έλεγε ότι έκανε ένα μήνα, δεν είχε κάνει προπόνηση ένα μήνα. Έτσι έλεγε για το Μάτο. Ποιο? Εσύ έλεγε. Κανονικέ προπονήσει είχε κάνει με όλη την ομάδα. Ο Μάτο. Εσύ έτσι έλεγε στην Άλφορντ. Δεν έκανε, ήταν ο προπόνητο, γι' αυτό δεν τον έβαζε. Κοίταξε, ποιο είναι το πρόβλημα. Μισό λεπτό ρε. Το πρόβλημα δεν είναι ο Μάτο, ρε. Ο Μάτο 34 χρονών. Πήρε εντολή ο προπονητή, αποψήλωσε του γέρου. Το πρόβλημα είναι ότι πήρατε δεξί μπακ από τα πανηγύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πήρατε αριστερό μπακ από άλλα πανηγύρια. Από το πανηγύρι του Αϊθαράπη, τον ένα μπακ, τον αριστερό. Φράσε καημένε τώρα, δύσκολα να βρει. Ο Ολυμπιακό πώ βρήκε. Μαλακίε μου αυτό. 35 χρόνων 50 είναι. Εγώ πώ βρήκα το Σάκη. Δεν τώρα δύο μεταγραφέ έκανε. Συνέχισε Γιώργο. Το πρόβλημα δεν είναι αμάτο. Το πρόβλημα είναι ότι ο μπάκο δεξί σου άλλο είναι για τα πανηγύρια. Καραβιά είναι, άντε. Έχει να παίξει ο παίκτη. 5 μήνες. Αλλά και ο Μάτος δεν μπορεί να παίζει όπως παλιά συνέχεια. Λοιπόν, δεν όπως μπορείς να παίζει. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα παίκτη που έχει να παίξει 5 μήνες και να ζητάς να σου βγάλει τα κάστανα. Εντάξει. Γιώργο, γιατί για να λέμε, γίνανε λίγο συνδικαλιστές αυτήν την ατμόσφαιρα των τάμπων. Οι ποδοσφαιριστές. Ποιοι? Συνδικαλιστές. Ναι. Κάτι Μάτος, Μαουρίτσιο, Βιερίνια. Τα λεφτά δεν κατάλαβα. Όχι, έτσι τόσο κρίνουν. Ποιοι είναι οι συνδικαλιστές, ρε. Τόσο κρίνουν ότι πρέπει να αμείβονται. Δεν το κατάλαβα. Όχι, για τα λεφτά, για να παίζουν. Γκρινιάζαν για να παίζουν ομάδες. Ναι, δεν κατάλαβα. Θέλω να παίξουν. Εντάξει, όλοι. Ξέρεις εσύ, ρε Φούρνε, μην σου πει και ποδόσφαιρο. Κανά ποδοσφαιριστή που να μην θέλει να παίξει. Εγώ που έπαιζα αεραστεχνικά κάθε Κυριακή ήθελα να παίζω γιατί ήταν χόμπι μου. Αυτό πληρώνεται όμω, ρε φίλε. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν έχει σημασία. Ακριβώ επειδή πληρώνεται θέλει να παίξει συνέχεια. Ένα μόνο παραπάνω, τι λε. Μέχρι αύριο το βράδυ αν δεν φέρει σκάφο, λε να ενεργοποιηθεί και ο Μαουρίσιο ξανά. Λέω εγώ τώρα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Το θέμα δεν είναι. Τζόρνταν, ο πρόεδρος ό,τι πει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο για μένα πρόβλημα στην ομάδα με τη λογική ότι εφόσον λέμε ότι στηρίζουμε τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή, ξέρω εγώ, και τις επιλογές του ξαφνικά να γίνεται αυτή η κίνηση. Αυτή η κίνηση θυμίζει πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά μου είπε και ένας φίλος μου στο Facebook, ο Σαββίδης είναι ευχή και κατάρα. Δηλαδή, εντάξει, από το να είμαστε σου λέει δέκατοι και δωδέκατοι και με δισεκατομμύρια κρέη και να παρακαλάμε για να μην μας ρίξουν με ρυθμίσεις, με τράπεζες και τέτοια, δικιά την ομάδα κάνει ό,τι θέλει. Εκεί πατάνε φυσικά και αυτοί. Σε αυτά που μου λείπει και ο άλλος, εκεί πατάνε και αυτοί και κάνουν ό,τι να είναι. Σου λέει τα βλέμματα τα χειρότερα. Κάντε του μπεκί τώρα. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Εμένα αυτό είναι ο προβληματισμός μου. Και καταρχήν εννοείται ότι δεν κάνει ο προπονητής. Το έχουμε πει ότι δεν κάνει ο προπονητής. Και έχω εξηγήσει και τεχνικά γιατί δεν κάνει ο προπονητής. Αλλά όταν ένας προπονητής για μένα, ένας επαγγελματίας, δέχεται μια τόσο ομή παρέμβαση στο έργο του, εντάξει να σου πω λίγο κάτι. Κάτσε να ολοκληρώσει. Να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι εγώ είμαι ο Λίρατζης αυτή τη στιγμή και ήταν να πω να παίξω εγώ. Και ξαφνικά του είπαν όχι, θα φέρει τον άλλο. Ο Λίρατζης γιατί να μην κάνει αύριο. Και λέω τώρα τυχαία το όνομα, έτσι. Μην είχε καμιά παρεξήγηση. Γιατί να μην κάνει τυχαία αυτό αύριο που μπάκαλο τα αποδυτήρια. Γιατί να σέβονται τώρα τον προπονητή, ρε, που λέω ο προπονητής δεν παίζει. Ωραία λοιπόν, και εγώ, ΣΒΑΠ λέγομαι, Πέλκα λέγομαι, θα πάρω τηλέφωνο τον πρόεδρο, τον πω, εσύ, αυτός με βγάζει να μην παίξω. Ο Ανοιγκό, ο προπονητής μεγάλος. Άντε να πειθάμε πίσω σε μένα, Ανοιγκό. Ο Ανοιγκό είναι κοπρόσκυλο, ο γιος του συγχωρεμένος ήταν κοπρόσκυλο. Καλά, εντάξει, είσαι ωραίος τύπος ο Ανοιγκό, εντάξει, φεράξε τώρα. Το πιάσα λέει για κάτι σημαίνα. Το πιάσα για ναρκωτικά και όπλα, τι στο διάλογο. Εξωτερικά σου λέει, ρε, δεν είσαι ο άνθρωπος ότι σε χαρακτήρασε. Τι μου ήρθε, Ανοιγκό. Ανοιγκό, μοιάζει με τον Οδυσσέα, τον Κίτσο, ένα κολλητό μου στην Καβάλα. Ένα γαϊδούρι μέχρι εκεί πάνω στο στήρι. Αυτό, υπάρχει προβληματισμός. Η ομάδα εννοείται ότι πρέπει να ενισχυθεί με μεταγραφές. Δεν το συζητάμε. Περισσότερο βλέπουμε να διώχνουμε. Το θέλαμε αυτό, να αλλάξει η ομάδα πλέον ύφος και στυλ, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε. Καθαρά καταραμένο το 0-1 πέφτει στο Καρεσκάκι. Τώρα. Αυτό μας φόρτωσε και τον προπονητή και το σύστημα. Έλα τώρα. Αυτή η κατάρα. Καταραμένο, άστο. Το έπαιξε τυχαία 1-3-4-3 μόνο σε εκείνο το μάτς. Πήραμε το 0-1, το φορτωθήκαμε. Δεν μου λες τώρα. Πέρσι, λες, Γιώργο. Ερώτηση. Πας τώρα να παίξεις με την ΑΕΚ. Έχασε ένα 0. Ωραία. Α, εκεί είναι εντάξει, είναι ομάδα δυνατή. Ωραία. Και τα 3-4-3. Πες μου ποιοι θα παίξουν στα χαφ. Ποιοι θα παίξουν στα εξτρέμ, για να δω. Πες μου, στη θέση του Πέλκα, ποιος θα παίξει. Στο 3-4-3, ο Τζόλης. Ο Τζόλης. Και απ' την άλλη, ο Ζίβκοβιτς. Η μοναδική ποιοτική μεταγραφή που έχουμε κάνει. Μπράβο. Και σέντερφορ, ο Τσόλακ. Αυτόν πήραν, αυτό θα παίξει. Αλλαγή. Που βέβαια μπορεί να μην παίξει και ο Τσόλακ, γιατί ο άλλος σήμερα έβαλε 2 γκολ. Ναι. Με τη λογική ότι. Κανονικό. Ναι. Σου λέει να μπει αυτό. Και άμα καθίσει μπάλα τρίτο, ποιο θα γίνει. Ο Ζίβκοβιτς δεν έρχεται. Θα έρθει ο Μπίσεσβαρ τρίτος. Όχι, φίλε. Ο Μπίσεσβαρ με την ποιότητα που έχει, ακόμη και τώρα εγώ το πιστεύω,
Αλλά δεν γίνεται. Θέλει να παίζουμε 4-5-1 αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται η Bayern. Δεν γίνεται η Bayern που είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή να παίζει 4-5-1. Άρα ο Μπίσεσβαρ κρατιέται. Γιατί να παίζουμε 3-4-3. Αυτά ο Μπίσεσβαρ δεν πωλείται τώρα. 3... Δεν μπορεί να πωληθεί τώρα. Ο Μπίσεσβαρ είναι να παίζει πίσω από το φως. Έγινε αν δεν πάρουμε παίκτη. Για το καλύτερη ομάδα στον κόσμο διαφωνώ, εσύ το λες. Περίμενε. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει πίσω από το φως με 3-4-3. Όχι. Η καλύτερη ομάδα στην Παπαδία. Δεν μπορεί. 4-5-1 δεν υπάρχει άλλο σύστημα. Δηλαδή με συγχωρείτε. Έλα ρε. Ούτε παίζει το παίζει. Αν δεν τα αλλάξει το 3-4-3, θα παίξει με τον Τζόλακ, τον Μπίσεσβαρ και τον Τζέγκο, τον Πιτσιρικά. Θα παίξει Ζίβκοβιτς, θα μείνει ο Πιτσιρικάς έξω, Μπίσεσβαρ και ο άλλος φορ. Θα έχετε πρόβλημα στα μαρκαρίσματα. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Θα έχετε πρόβλημα. Θα έχετε πρόβλημα. Δεν φταίει μόνο αυτό. Το σύστημα καταρχήν με την Κράστονταρ με 3 center back φάγαμε 2 γκολ στην κόντρα. Με τον Μπέλκα. Είναι ανεκπαίδευτο, είναι κακό και σε αυτή την τακτική. Μα βγήκε στα δύο τα μάτια που ήταν καλύτερε οι ομάδε. Παίξαμε με αντιπιθέσει και μα βγήκε. Παίξαμε χωρί άγχο. Τώρα που πήγαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο κατοχή με 3-4-3 δεν γίνεται να παίξει. Άκου εμένα. Με τον Μπέλκα. Πουλώντα τον Μπέλκα. Με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ ανοιχτά πρέπει 0-3 να κερδίσουμε. Άκου εμένα. Με το διώξιμο του Μπέλκα. Με τη φυγή του Πέλκα. Πρέπει να πάρετε ένα χαφ και να αλλάξετε το σύστημα. Εάν δεν πάρετε χαφ και παραμείνει το 3-4-3 χωρίς τον Πέλκα που ήταν ο μεγαλύτερος χαμάλης του συστήματος, θα φάτε λούτσες, χοντρές. Χοντρές. Τι λέει, Μπάκας Χατζηνάκος και Αλέξανδρος. Τι έλεγε, ό,τι. Χώνονται λέει με βήμα, ας πούμε, και μετά λέει ότι έχει και αξιοκρατία. Μπλάζει αξιοκρατία. Μα με βίσμα είπε. Με βήμα έλεγε. Βίσμα σε εμάς. Υπάρχει βίσμα στη δουλειά. Τη δική μας, την παρέα, τη δική μας βίσμα. Μάλιστα. Ασλαμά, θέλω να μου πεις για ό,τι ελληνικό έχεις δει, για έναν Ολυμπιακό τι είδες. Πας για έναν Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, και... πέρα το συμπαθώ τα Γιάννενα γενικά, τους πάω καρφωτά. Τα Γιάννενα τα θεωρείς, 70. Τα θεωρείς Λίτς της Ελλάδος. Γενικά στην ιστορία του. Τώρα, φέτο. Επειδή ανεβήκανε, εντάξει, γιατί είχαν άλλο. Τα θεωρεί λίγο. Είναι way, κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο. Από όλον ένα μάτσο έπαιξε και κέρδισε με αυτήν. Το θεωρεί. Εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Τα Γιάννα, εμένα μου άρεσε και στο Χαριλάου. Μου άρεσε τι. Το ότι βγήκανε μπροστά και στο 2-2. Στο 2-2 μέσα στο Χαριλάου. Από 0-2-2-2. Και στο 1-1 βγήκανε. Με κόντρα, σε χώρο. Σε αδυναμίες του Ολυμπιακού. Σήμερα λες το 1-1. Σήμερα. Ναι, εντάξει, ναι, βέβαια. Στην ναι, πλευρά του Φορτούνη που δεν μάρκανε. Βέβαια. Στο Μπουχαλάκι τον αργό χτυπήσανε. Βέβαια. Σε χώρο μεγάλο εκεί. Βέβαια. Στο πρόσωπο του Παντελάκη μοιάζει να βρίσκουν τον νέο Θεμιστοκλή Τζιμόπουλο και το χαίρομαι ιδιαίτερα αυτό. Τον θυμίζει κιόλα αρκετά. Καλό ο Τζιμόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Εθνική Νέα Ζηλανδία. Ναι. Ωραία τα Γιάννη. Μου αρέσουν και μπράβο. Παλικαρίσια. Μπράβο στα Γιάννη. Χίλια μπράβο. Πάρε καρέκλα, έλα. Θέλω να μου μιλήσεις για τα 6 και τα 7 γκολ. Γιατί εγώ παρακολουθούσα περισσότερο, θα τα δω. Ο Σταύρος Σόφη, σήμερα πρέπει να κερδίσουμε 1-3, όχι να χάσουμε 3-0. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Σε αδική, είναι μαγική εικόνα. Σου φάγανε ένα μπέναλτι, ε! Και είναι και ένα μπέναλτι. Παοξίδες δεν μιλάνε. Έχουμε το κλάμα των γάβρων. Όσο παίζουμε με αυτό το σύστημα, αυτό το πράγμα θα γίνεται. Σκοτσέ, έχουμε και μπέναλτι με το 3-4-3. Και κοιτάξτε, μην κλαίτε ούτε στην Τούμπα. Μην κλαίτε. Ούτε στη Χαριλάου, ούτε στο Καραϊσκάκι. Με το σκατό στον κόλο, δεν. Οι Αριανοί ευνοήθηκαν τις πρώτες αγωνιστικές, το είπαμε. Ο ΠΑΟΚ ευνοείται με Καντουρίδες, ευνοείται στον πέναλτι σήμερα. Σήμερα με 10 παίκτες έπρεπε και αυτοί να παίζουν κάποια στιγμή. Ναι, τα πέναλτι δεν. Ναι. Του χαρίσανε εκείνου του ψηλού του, δεν ξέρω ποιο. Στο πέρα. Του χαρίσανε, μιλάμε με κάτι κλωτσίδια. Του Βαχίτ. Κάρτα. Βαχίτ, ναι. Κοτσίδα. Μάγκα. Βαχίτ το μικρό. Σ' ακούμε τι γίνεται με αυτό το θέαμα. Κασπάρα. Καταρχήν η Λίβερπουλ τι έπαθε. Τα φάρμακα τελειώσαν, οι μπύρες, οι ρετσίνες τελειώσανε. Τι έγινε τα χαφ, τι έγινε η πίεση απάνω, τι έγινε κλόπι πίεση επάνω. 15, 15. Τι έγινε, πασούλες παίζουμε, ξεκινάμε με πασούλες. Τι έγινε το πέναλτι με το σέντι με την Arsenal. Ναι. Δύο κοντρόλ ναι. Και τελειώνει το παιχνίδι. Τι έγινε, ακούμε. Τι έγινε με Leeds United το πέναλτι το οποίο ποδοσφαιρικά δεν δίνεται. Που κάνει ο Βλάκας ο Ροδρίγκο της Leeds που σκόραρε προχθές ο άνθρωπος. Με τη Λίβερπουλ. Ναι. Στο Φαμπίνιο. Στο Φαμπίνιο. Στο Τζιόλι δηλαδή. Στο Τζιόλι πέναλτι. Τα δύο πιο βλακοειδές τα πέναλτι. Καλά, γίνονται πολλά. Του Σοηλέδη στο Τζιόλι και του Ροδρίγκο στο Φαμπίνιο. Αν δεν πάρει και 15 παίκτες είναι, θα κάνω και μια χειρά. Σταμάτα, δεν επανέλθει. Δεν είναι, σταμάτα, σταμάτα. Πρέπει να ξεκινήσει για να μην σταματά. Αν δεν επανέλθει ο Άλισον ο τέρμα τη Λίβερπουλ, του βλέπω πολλά με λίγα με αυτόν που έχουν εκεί κάτω στα κολπό στον Άντριαν. Ναι, Άντριαν. Εντάξει. Τι να πάμε, μπάκα.
Είδαμε μία Λίβερπουλ να δέχεται 7 γκολ από μία ομάδα που μαζί με το σημερινό έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 3 γκολ. Ωραία. Γιατί έβαγε 7. Γιατί είναι αυτό το θέμα το βιολογικό, τι έχει γίνει. Λοιπόν, έχουμε δει πολλές φορές τα λάθη του αμυντικού του Γκόμες. Με το πρώτο γκολ. Μιλάς για ατομικά λάθη. Για ατομικά λάθη. Ωραία, ναι. Η Λίβερπουλ έχει στηθεί με 3 χαφ σήμερα. Με Κεϊτά, Φαμπίνιο. Πάντα. Και Βαϊνάλντουμ. 4-3-3. Τρίγωνο. Ο οποίος είναι καλός. Ναι. Ο οποίος είναι καλός με τη Λίβερπουλ μόνο όταν παίζει εντός έδρας η Λίβερπουλ. Έλα, ποιο δεν αφαίρεσαι. Μπράβο. Μόνο όταν παίζει εντός έδρας η Λίβερπουλ. Ναι. Ποιος, ο Βαϊνάλντουμ. Ο Βαϊνάλντουμ. Ναι. Μόνο τότε φαίνεται. Ναι. Εκτός δεν ξέρουμε τι παθαίνει. Ναι. Λοιπόν, είδαμε στο 4-3-3 με Φαμπίνιο και Κεϊτά Βαϊνάλντουμ να μην υπάρχουν πλάγιες καλύψεις. Okay. Στο δεύτερο γκολ, ο Γκόμες, ο οποίος ουσιαστικά σε εισαγωγικά τον χορεύει επιθετικό σαν στον Βίλα. Τον χορεύει πραγματικά και λάθος στάση σώματος. Εστιάζεις τα 7 γκολ, δηλαδή σε ατομική αυτή η ανικανότητα. Εγώ γενικά θέλω να μου πεις. Το πρώτο γκολ έρχεται από λάθος του τερματοφύλακα καθαρά. Ωραία. Το 1-0. Ωραία. Το δεύτερο γκολ έρχεται από αντεπίθεση που με 3 χαφ δεν υπάρχουν γυρίσματα από κεντά. Τι σημαίνει δεν έχω γυρίσματα. Δεν κάνω πίεση ψηλά. Κάνω passing game, φτάνω ψηλά. Ένα λεπτό. Δεν κάνω πίεση ψηλά. Το ξεχνάω αυτό. Κάνω passing game, φτάνω ψηλά, κάνω την μπάλα, δεν έχω αμυντικό transition. Που σημαίνει τελειώσανε τα φάρμακα. Εγώ αυτό έτσι το. Να με συμπαθάτε, οι Λιβερπουλιάνοι, να με συμπαθάτε. Γίνεται ένα φάουλ. Τι να συμπαθάτε. Να συμπαθάτε. Μην μιλάς, 15 παίκτες. Δεν γίνεται να διασχίζει ο επιθετικός σαν στον Βίλα μια τέτοια απόσταση. 30 μέτρα, ναι. Να υπάρχουν 3 χαπ στο γήπεδο, να μην γυρίζει κανένας και ο Γκόμες, που με τη στιγμή που δεν το προλαβαίνει, κάντων ένα φάουλ. Δηλαδή δεν γίνεται φάουλ. Έρχεται το 2-0. Στο μετά βλέπουμε ότι η Λίβερπουλ επιθετικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει χωρίς το Μανέ. Γιατί το κόλπο της Λίβερπουλ. Έχει κάνει χαπ μπαλαδόρο. Κάτσε. Όχι, δεν έχει. Ο Αλκάνταρα έλειπε. Μπαλαδόρο χαπ. Ένα μπαλαδόρο έχει. Τον κράτησε, τον έχει κρατήσει. Δεν ξέρω. Μπαλαδόρο χαπ η Λίβερπουλ. Τι. Τον Αλβανό. Που παίζει με τον Σακύρη. Είναι στον πάγο, δεν υπολογίζει. Είναι παικταρά που δεν κάνει για Λίβερπουλ. Επειδή ξέρει μπάλα, δεν κάνει για Λίβερπουλ. Ένα παικταρά, του Σακύρη. Πόσο όμορφο εξηγάζει τον Λίβερπουλ. Το μήνυμα είναι τεράστιο. Το μήνυμα είναι τεράστιο. Ότι η Λίβερπουλ στερεί στην ποιότητα στα χαφ στο να περάσει μια κάθετη πάσα και παίζει πολύ ποδόσφαιρο από τους δύο πλάγιους Μανέ και Σαλάχ. Ο Μανέ δεν είναι τόσο στο χώρο όσο είναι με την μπάλα στα πόδια στο ένας με έναν τόσο καλός και δημιουργεί φάσεις που σήμερα ο Ζώτα δεν μπόρεσε να το κάνει που τον αντικατέστησε. Πες μου τα βιονικά back της Liverpool δύο χρόνια, τι έκανα σήμερα. Ο Άρνολτ και ο Ρόμπερτσον. Ναι. Ο Ρόμπερτσον δεν μπόρεσε να βρεθεί με τον Ζώτα στην ευθεία που πρώτη φορά παίξανε. Γιατί ο Ζώτα δεν κάλυπτε πίσω το Ρόμπερσον στα αμυντικά κενά όταν ανέβαινε ο Ρόμπερσον. Ο Ρόμπερσον έπαιρνε περισσότερες ευθύνες ανεβάσματα την μπάλα γιατί ο Ζώτα δεν γυρνούσε να την πάρει. Είδαμε πολλές φορές. Επίσης, είδαμε ότι στα ανεβάσματα του Ρόμπερσον, αυτό που είπαμε πριν, συγγνώμη, ότι ο Κεϊτά που βγήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο δεν σύγκλινε να το καλύψει, στην πλάγια κάλυψη. Επίσης, είδαμε ότι ο Άρνορ. Ο Σαλάχ δεν γύρισε ποτέ στην άμυνα, ποτέ δεν γυρνάει. Και πρώτη φορά που το πληρώνει τόσο πολύ η Λίβερπουλ στα γυρίσματα, ότι ο Άρνορ έφαγε πολλές φορές το ένα με έναν. Και όταν παίζει ο Γκόμες, γιατί όταν έπαιζε ο Φαμπίνιο, υπήρχε η κάλυψη στο ένα με έναν του Άρνορ. Ενώ τώρα που έπαιζε ο Γκόμες. Άρα ο στόπερ κακώς μπήκε ο Γκόμες, λες. Ναι, από τη στιγμή που έχει δώσει το Λόβρε, ο Ματίπ δεν υπολογίζεται. Δεν υπάρχει άλλο στόπερ, υπάρχει μόνο ο Γκόμες καθαρό ο στόπερ στο ρόστερ. Και δεν κάνει ο Γκόμες. Είναι μεγάλη πληγή σήμερα στα αμυντικά κενά της Λίβερπουλ. Μάλιστα. Επίσης. Μα τρομάζει και για Αγγλία με τον Γκόμες, ε. Ναι. Τρομάζει εμένα για Αγγλία. Ναι. Επίσης, είδαμε ότι η Λίβερπουλ επιτίθεται στον κενό χώρο και σήμερα η Άστον Βίλα, επειδή έπαιξε στην κόντρα και είχε πολύ πίσω τις γραμμές της, δεν βρήκε χώρους ο Σαλάχ για να αναπτυχθεί στον κενό χώρο. Όχι στους χώρους, γιατί σημείωσε δύο γκολ. Ωραίος. Επίσης, είδαμε ότι ο Μπάρκλεϊ ένας εναντίον τρεις. Εναντίον, δηλαδή, Βαϊνάλντουμ και Ιτά και Φαμπίνιο τους πήρε μόνος του ποδοσφαιρικά. Έκανε ό,τι ήθελε. Ο κόσμος το μακάβες. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, γιατί ο Λάμπαρντ δίνει τον Μπάρκλεϊ και κρατάει τον Ζορζίνιο. Σωστό. Πάμε σε άλλο μάτς. Σωρά, ένα λεπτό, στέλνει ο Κώστας ο Κατσάρας Οργιανός. Αυτή είναι η Λίβερπουλ που αγαπήσαμε. Επανέρχεται η κανονικότητα. Εντάξει. Πάμε στη United τώρα. Την ομάδα του Ασλάμπα, πες μας. Άσε με 10 παίκτες που έπαιξε που λέει άδικα. Άδικα, εγώ σου λέω. Παρατάσσεται με το ίδιο στυλ με την ίδια δεκάδα στο παιχνίδι πλην του Λίντελοφ και πήρε θέση στο Μπεγί. Το Μπεγί το είχαμε δείξει και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Brighton
ότι είναι μεγαλύτερη πληγή από ότι είναι ο Μαγκουάιρ. Ναι. Και σήμερα δείχνει. Στόπερ λοιπόν. Φάνηκε. Δύο στόπερ. Τον οποίο στην Ισπανία όλα τα ιδιοειδή εδώ μου τον ημούσανε. Είναι πολύ αργός. Και μου λέγανε τι παίρνετε και τι παίρνετε και τι παίρνετε. Και ο Μαγκουάιρ μαζί στην τετράδα δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Γιατί ο Μαγκουάιρ, να πούμε κάτι, ότι έκανε το όνομά του στο Euro με την Αγγλία. Έπεσε. Και όταν, στο Μουντιάν, συγγνώμη, και ήταν 30. Δεν ήταν στην τετράδα. Πάντα η Αγγλία παίζει 3-5-2. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος για τον Μιχαηλίδη. Ο Μαγκουάιρ φάνηκε στην τριάδα, όχι στην τετράδα τόσο πολύ. Μισό λίγο, Γρηγόρη, γιατί είναι πάνω στο σκηνό ποδόσφαιρο. Φιλέ, εγώ είμαι πρώτος που λέω ότι παράδειγμα. Πού τα διαβάζει τα μηνύματα. Τον Σίλβα. Πώ με το χείρι μπορεί, γιατί εκεί κοιτάς, ναι. Μιλαπαντάω εκεί όμως τον κόσμο. Που τα προλαβαίνει εκεί. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Φιλέ, εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ πρέπει να τιμήσει τον Νταβίτ Σίλβα. Που πήγε τώρα Ρεάλ Σοσιεδάδ, έτσι. Ναι. Με τη Λάτσιο που έγινε. Υποκλίνομαι. Σε τέτοιους ήβηρες υποκλίνομαι. Στον Αθπλικουέτα υποκλίνομαι. Και στο ήθος του και στη στάση που κρατάει με το πέναλτι του Έιμπραχαμ χθες. Και πού την που λέει άστο, όχι ο Ζορζίνιο. Μπαίνει σαν αρχηγός, επεμβαίνει όμορφα, ωραία, τον ηρεμεί. Και δυο μάτσα αναπληρωματικός. Και δυο. Μπράβο. Έτσι. Υποκλίνομαι. Σε κάτι ντέκους μέκους αυτούς. Πώς το λέει ο άλλος, Ιγκο Άσπας. Ιάγκο Άσπας. Ιάγκο Άσπας. Που είχε φέρει η Λίβερπουλ. Με τα φρύδια αυτά του. Άντε, μήπως θα πιω τώρα ένα που κάνει και εκπομπές. Μην πω τώρα. Πες! Τραγικό. Άστο, όχι. Δεν το λέει. Όταν είδαμε η Manchester United να δέχεται 6 γκολ, το πρώτο γκολ έτσι όπως το δέχεται είναι λόγω ότι τότε να με έχει δει πάρα πολύ δυνατά. Προηγείται βασικά πρώτα. Αλλά βλέπουμε ότι ο Μπογκμπά δεν μαρκάρει. Δηλαδή το βλέπεις ως είναι ο Μπογκμπά, σαν τον Βενιζέλο έχει γίνει. Υπάρχουν κενά ανάμεσα στα στόπερ και τα χαφ και στις αλλοκαλύψεις τους και στις πλάγες καλύψεις. Ο Μπογκμπά δεν είναι μπελάς. Επίσης ο Σο είναι ένας μεγάλος μπελάς για την αμάδα. Δικαίωση του Μουρίνιο που δεν τον ήθελε. Δικαίωση του Μουρίνιο που δεν τον ήθελε. Ο Μουρίνιο σήμερα πήρε την εκδίκησή του από τη United. Δεν σταμάτησε ο Πούστης. Δεν σταμάτησε. Και είδαμε αυτό όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, ότι δεν μπορείς να παίζεις με τρία center for, γιατί δεν κάνουν ποτέ άμυνα. Τρία εννιάρια καθαρά. Ράσφορντ, ναι. Ωραία. Παίρνει την κόκκινη, ο Σόλσκερ λόγω της απειρίας του βγάζει τον Μάτιτς και τον Φερνάντες και κρατάει μέσα τον Μπογκμπά και περνάει τον Μακτόμινεϊ με τον Φρεντ που έχουν δύο περισσότερα μαρκαρίσματα. Αλλά αυτό του στήχησε περισσότερο. Πρώτον, γιατί όταν μιλάμε, ποτέ δεν το παρατάς το παιχνίδι. Ποτέ. Αφού θέλει να πει. Ναι, αφού δεν το παρατάμε ποτέ το παιχνίδι. Όχι, για να δεν παραδάμε ποτέ το παιχνίδι. Αφού. Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ο καλύτερος παίκτης της United και όταν δεν παίζει καλά. Γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει τον γκολ και στα στημένα. Είναι ένας παίκτης που σου κάνει τον γκολ. Και το εύκολο γκολ μάλιστα. Άρα δεν τον βγάζει και κράτησε μέσα τον Πογκμπά. Έπρεπε να βγάλει τον Πογκμπά, όχι τον Μπρούνο Φερνάντες. Την πάτησε. Την πάτησε. Λάθος του Σόλσκερ. Και ο Πογκμπά κάνει και το πέναλτι μετά. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να μου πει αν είδε την Norwich. Τη Λίτζ, να πούμε για τη Λίτζ. Γιατί τη Λίτζ, ναι, τη Λίτζ. Ναι. Είπε ότι βιολογικά ότι η Λίτζ εκεί που πίεζε βρέθηκαν τα κενά τη. Στο 75 και στο μετά 75, λοιπόν, έπεσε. Η Λίτζ, ναι, έβρισε συνέχεια καινούς χώρους στο Μεντί και έβρισε καινούς χώρους τον άλλαξε. Και τα χαφ στο Ρόδρι. Τον άλλαξε. Στο Ρόδρι. Και εκεί θέλω να καταλήξω. Περνάει μέσα το Φερναντίνιο. Τον άλλαξε. Καλύπτει μία τρύπα. Περνάει μέσα τον Εακέ αριστερά στη θέση του Μεντί. Καλύπτει άλλο ένα κενό. Βάζει μέσα, βγάζει το. Και αν είχε ένα φόρ, θα το έπαιρνε 3-1. Βγάζει τον Τόρες. Αυτό λέω εγώ. Απίστευτο μήνυμα για Κωστή Ραπτόπουλο. Τι κολοτουμπάρε να χτυπήσει. Jukebox. Ωραία, τι χτυπήσουμε για τα λεφτά τώρα, είναι δυνατόν. Εντάξει. Τα φάγαμε, τελείωσε. Πάει. Τα φάγαμε. Βέβαια τα φάγαμε. Τα φάγαμε. Τα φάγαμε. Κι εσύ έφαγες δηλαδή. Λέω Τζόρνταν, τα λεφτά που ήταν. Δηλαδή το μηχανάκι που. Για το μηχανάκι έγινε φασαρία. Το διαγράφω εγώ για τον Τζόρνταν, τον φίλο μου τώρα τι. Τι μπόκ και ιστορίες. Γιατί δηλαδή τι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Δηλαδή τι είπε, εδώ τα βρήκαν οι κομμουνιστές το 90 με τους δεξιούς τώρα. Δεν μπορούμε να τα βρούμε εμείς δηλαδή, εδώ πέρα. Θα του κάνει καλό και για την εκπομπή που είναι άθλια εκεί πέρα, την ραδιοφωνική. Ναι, λέγε. Καλύπτει δηλαδή ο Γκουαρδιόλα μετά το 70 αυτά τα δύο κενά και βλέπουμε ότι η City παίρνει υπεροχή και δημιουργεί φάσεις. Αλλά τρώει μια φάση στο τέτα τέτα από την άλλη μεριά του Γόκερ. Γιατί το παίρνει χαμπάρι ο Μπιέλσα. Χτυπάει από εκεί. Χτυπάει από εκεί πέρα. Σαν ομάδα γενικά, τη βλέπει. Τη Λίτσι, λε. Κάθεσαι να. Εγώ κάθομαι και τη βλέπω. Ναι. Όποτε έχει Λίτσι, κάθομαι και βλέπω. Ναι. Γιατί γενικά, το... Γιάννενα και Λίτσι. Το λέω από τώρα. Οποίος... Γιάννενα και Λίτσι. Και Τζένα Τζέιμσον. Κάθομαι να τη βλέπω. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λίτσι ήταν το πρώτο παιχνίδι. Και εγώ. Που έφαγε μόνο ένα γκολ. Τη Λίτσι ειδικεύεται στην επίθεσή τη. Να τελειώσω με ερώτηση. Μόνο η Τζένα Τζέιμσον. Αν η Λίτσι. Το λέω και στον Αστράμα που βλέπει Αγγλία πολύ. Αν τη Λίντς
Τώρα πότε είναι οι μεταγραφές. Της πάρει εκείνο το μορφόπεδο το center back με την ίδια της Βαλσάμι. Μια center backάρα. Και center for. Ποιο λες? Ποιος είναι ο κακός ο center back της Λίντσερ? Της Λέστερ. Της Λίντσερ, που την είχα γαμώτη. Ένα μορφόπεδο, ρε. Ο μορφόπεδο κακάσιμο. Ναι, να τον πάρεις λες τι όμως. Λοιπόν, να τη Λίντς. Ο Κόχρε, η πληγή. Ναι, ναι. Ο Κόχ, το μορφόπεδο. Και να πάρεις άλλο εκεί. Να πάρεις να, το Σουβούμαντσό. Πάρε κανένα το Σουβούμαντσό, ποιο θες πάρε. Και στη θέση του Μπράντφορντ, άλλη πληγή. Ναι. Αυτές τις δύο πληγές, άμα βρει άκρη, Μπράντφορντ, πάρει δηλαδή ένα γρήγορο στόπερ και ένα γρήγορο φόρ. Δύο αλλαγές. Έχει πάρει γρήγορο φόρ τον Ροδρίγκο. Δεν τον έχει βάλει, τον έβαλε αλλαγή. Τον έβαλε αλλαγή. Γιατί δεν τον πετάει. Ρόμπερτς, συγγνώμη, Ρόμπερτς Ροντρίγκο. Εγώ αν ήμουν. Αυτό τον προπονηταρά το χοντρό που είναι εκεί. Θα το ρωτούσα. Ποιο έχει πάθει τη μέση του από το περπάτημα. Ναι, είναι νευρικό σαν και εμένα. Πα, 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 πα. Εγώ λοιπόν, θα εκεί πέρα, αν ήμουν πιάσει. Θα τον έκανα ερώτηση. Γιατί όχι Ρόμπερτς και Ροντρίγκο. Και βράβει Μπάλφορντ και Ροντρίγκο ή Μπάλφορντ. Γιατί δεν θεωρείς... βλέπει, εσύ αυτόν ήθελε να τον πάρει. Δεν είναι έτοιμο προφανώ. Εντάξει. Τε, ναι. Γέρσε, για πάρε ένα τόπουλο και ρώτα γιατί. Ωραίο. Γιατί... Έχετε και δύο ώρε διαφορά, είναι νομίζω. Γιατί. Διάλειμμα. Με ρώτησε, όχι. Ερώτηση στον πρωτοπόρο, κύριο Στέφανο. Βεβαίω. Εδώ. Ναι. Παρόλο είναι ο πρωτοπόρος, ο πρωτοπόρος, ακούει. Ποια είναι η μοναδική στάση που έχει δηλώσει και πάντα δήλωνε στα συμβόλαια έτσι ότι δεν θα κάνει ποτέ η Τζίνα Τζέινσον. Αλλιώ δεν ξέρω. Double penetration. Double penetration. Δηλώσετε το. Αποκλείεται. Εκτός κάμερας. Ψάξε, ψάξε την φιλμογραφία. Εκτός κάμερας να έχει κάνει ποτέ. Δεν μιλήσα καθόλου. Χαιρετίσματα. Στο Φαμιλιάνο, στο Φανγκάλ. Από τους πολλούς αεξίδες φίλους που λέει για τον καρκίνο το μάνταλο. Κλείνει η παρένθεση. Τελευταίο. Θα χαρεί ο Μάριος. Τώρα, αν δεν υπήρχαν οι εθνικές, θα έπεσε εύρω τον Λίβερπουλ. Και λόγω εθνικών, μετά την Εφτάρα, τη γλιτώνει να παίξει με αυτή την Εύερτον. Μπράβο. Ναι. Και η Εβερντον είναι πρώτη, έτσι. Πρώτη και τη γλιτώνει η Λίβερπουλ να πει. Η δαφάση δεν την είδα ολόκληρη. Ο κόσμος απαιτεί πεντάλεπτο φούρνερ μόνο του. Πεντάλεπτο μόνο του. Τι έκανα με την Κουσάση, τι έκανα με τον Φωτιάδη. Δεν θα μιλήσουμε εμείς τρεπούτι. Πεντάλεπτο μόνο σου. Πεντάλεπτο μόνο σου. Όχι, δεν θέλω. Άσε τώρα αυτό. Γιατί θα σε ξεφτυλίσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τρία λεπτό τώρα. Όχι, δεν είμαστε εδώ. Πάρτο. Δεν μιλάμε. Λοιπόν. Πάνε αρχίζει να έτσι, ρε φίλε. Δεν μιλάμε. Επειδή εγώ έχω γαλοχηθεί, τώρα θα κοροϊδέψετε. Αλλά όχι, θα όχι, 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 δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Εγώ έχω γαλοχηθεί στη ζωή μου από μικρό και έπλασα χαρακτήρα να διαβάζω την Αγία Γραφή και να ακούω Θόδωρο Παρασίδη. Δεν συνάδουν. Ναι. Όχι, συνάδουν. Γιατί και δυο μιλούσαμε παραβολές. Ναι. Τώρα θέλω να μιλήσω με παραβολή εγώ. Πες κι άλλα με ποιος. Καταρχήν αποκαλύφθηκε γιατί ο Στέφανος ήθελε να κάνει, ήθελε να κάνει σπεντάλεπτο πώς για να το δίνει κοντινό. Πώς γίνεται να πιξελιάζω λίγο να κάνω εδώ. Λοιπόν, θα πελιάζει λοιπόν, ο λοιπόν, λέγε. Όχι, δηλαδή δεν συνάδω. Λέω, από μικρός διάβαζα Αγία Γραφή και άκουγα Θόδωρο Παρασίδη. Και δυο έχουν ένα κοινό. Ο Ιησούς Χριστός με τον Θόδωρο Παρασίδη έχουν ένα κοινό. Μιλούσανε. Μη γελάζεμα. Μιλούσαν και δυο με παραβολές. Μιλούσαν και δυο με παραβολές. Γιατί είναι τώρα η παραβολή, ας πούμε. Λέμε. Ας πούμε, Νίκο Χιζοδήμο, πες ότι έχεις, ας πούμε, η Μαρμίτα είναι ένα. Η Μαρμίτα είναι ένα εστιατόριο. Είναι το πρώτο εστιατόριο στην, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Και έχει εδώ πέρα το ραπ. Έχει εδώ το ραπ, είναι ο σεφ. Και για τους δικούς σου λόγους ανοίγεις εσύ δικό σου εστιατόριο. Φεύγεις, θες να πας νησί, θες να κάνεις αυτό, ψοφάς, δεν ξέρουμε τι κάνεις. Φεύγεις από το, από το εστιατόριο. Και έχεις τις συνταγές της, έχεις δώσει τις συνταγές της, ξέρουν οι άλλοι τις συνταγές που έχεις εδώ πέρα, τις έχει το αφεντικό. Εντάξει. Ξαφνικά... Αν αυτό τον Ιησού είναι... Περίμενε, περίμενε. Λέγε. Ξαφνικά έρχεται, ας πούμε, ο Τζόρνταν. Ο Τζόρντο, ποιο θες να πω. Έρχεται ο Γιώργος Ομέλιας. Έρχεται ο Γιώργος Ομέλιας και το λέμε. Είμαστε το πρώτο εστιατόριο, σε λέει ο Νίκος Ισχυροδήμος που έχει τη Μαρμίτα. Είμαστε το πρώτο εστιατόριο στην πόλη. Πάρε αυτές τις συνταγές που είναι πετυχημένες και πρόσθεσε ένα-δυο στο μενού να το τελειοποιήσουμε. Και εσύ τα παίρνεις όλα αυτά και τα αλλάζεις. Αυτό έκανε ο σερβιτόρος αυτός, ο προπονητής που έχουμε. Παίζαμε ένα 4-5-1. Α, μπράβο, ωραία. Ένα ωραίο 4-5-1. Ό,τι και να ήταν, παλιά, φίλοι, παλιά, παλιά, παλιά. Ωραία. Ναι, ναι. Εγώ πέρσι δεν τον έκρινα γιατί ήρθε τελευταία στιγμή. Δεν έφερε δικούς του παίκτες. Φέτος όμως αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτά το πράγμα δεν το έχει παίξει. Έχει να το παίξει ούτε η Ιταλία. Το έπαιζε με Μπονούτσι, Παρτσάλι και Λίνι.
Που τότε με την Juventus που έπαιζε και η Εθνική Ιταλία που ήταν οι ίδιοι παίχτες, και όταν έπαιζε με Pogba, Pirlo και Vidal, και όταν έφυγε ένας από αυτούς, φύγανε. Δεν παίζουν αυτά. Θέλει να έχεις χαφ, θέλει να έχεις. Τα έχει αλλάξει όλα. Τα έχει αλλάξει όλα, τα έχει διαλύσει. Τι 4-5-1. Την ίδια ώρα έπαιζε η Μπάγκερ με. Τι 3-4-3. Την ίδια ώρα έπαιζε η Μπάγκερ που είχε το Λεβαντόφσκι και το καλύτερο center forward στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και έπαιζε με ένα και από πίσω του Μίλερ. Τι έχει αυτό ρε εσύ. Όχι, λέει, άλλαξε το σύστημα. Τι σύστημα ρε φίλε. Το Καραϊσκάκης το παιδί. Τα υπόλοιπα μετά το διάλειμμα. 5-40-601. Ωραία το είπε. Μ' άρεσε. Πολύ ωραία. Μια φορά μάθησε το λόγο. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε. Δεν κάνω, ξέρεις τι είπε ο Χούρναρης. Με λίγα λόγια υπονοεί ότι δεν κάνω για μάγειρας. Μετέφρασε. Θυμίζει ο προπονητής του Πας Γιάννενο τον βοηθό του Χασάπη στα ελλείμματα του Κόκλα, το θυμάσαι. Ναι, 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 το Μιχαλάκη. Ή μόνο σε πέρα από το θυμίσαι. Όχι, όχι, το Μιχαλάκη. Λίγο πιο ψηλός και πιο γεμάτος. Πάμε να μείνεις. Θέλω λίγο εδώ κάποιος να μου πει, γιατί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, όλες αυτές τις αγωνιστικές το χτυπούσα και σήμερα. Ποιο σα θυμίζει ο ΣΒΑΠ? Δεν μπορώ να βρω ποιον. Και εγώ χτυπιέμαι. Και εγώ χτυπιέμαι. Διάλειμμα, βοηθήστε μα. 5-4-6-6-6. Από ηθοποιό μέχρι τραγουδιστά. Περνώντας.
Veet. Ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με βάση την αυθεντική κριτική αλόη και βιταμίνες του συμπλέγματος B. Από φύλλα που εμφιαλώνονται λίγες ώρες μετά την κοπή τους. Κριτική αλόη. Ένα ισχυρό συμπλήρωμα διατροφής που σας βοηθάει να ρυθμίσετε χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, η πίεση και η χοληστερίνη. Με φυσικούς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες αυξάνει το κολαγόνο του οργανισμού για υγιείς αρθρώσεις και δέρμα. Καταπολεμά τη χρόνια κόπωση, χαρίζει δυνατά μαλλιά, καλή μνήμη και ενεργοποιεί το μεταβολισμό. Μεγάλη προσφορά! 2 λίτρα Aloe Vit 365, τώρα μόνο 44 ευρώ και δωρεάν έξοδο αποστολής. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα, θα σας κάνουμε δώρο ένα σαπούνι με πραγματικό γάλα γαϊδούρας. Προϊόντα αυθεντικής κριτικής αλόης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 50 6006. Ή κάντε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας στο mr.aloe.gr. Άλλαξε και η συσκευασία. Για να ξεχωρίζουν, έτσι. Because we are your friends, you never be alone again. Well, come on. Λοιπόν, φύγαμε. Ας τον πήρε ήσυχο. Ας την Τούμπα ήσυχη, ας. Έχουν άλλα βάσανα. Λοιπόν, φοβερές, ωραίες. Έλα, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Ο Γιώργος. Νάικ. Νάικ. Νάικ, Νάικ. Όνομα, φίλε. Κώστας. Κώστας. Ωραία, Κώστα, πάμε. Από πού παίρνεις. Από Φεριά. Ο Κοζάνη. Κοζάνη, ωραία. Πάμε, ακούμε. Πάμε, ρε, Κώστα. Πώς είδατε την Νάικ. Εγώ δεν την είδα. Ούτε εγώ. Λίγο γιατί... την είδα. Εγώ λίγο που είδα, φίλε. Από χθες βλέπω μας. Πιστεύω ότι ήσουν επηρεασμένος από την Ευρώπη. Λες, ναι, έτσι το έτσι πως το είδα το μάτς. Δηλαδή, εντάξει, ο Ατρόμητος δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο. Διώξε το μάνταλο να βρεις μια χαρά, ρε. Και ναι, εννοείται φυσικά αυτό, έτσι. Φτάνει πια. Με το σοκ που έγινε μετά την πρόκριση που τον αποθεώνανε οι συμπαίκτες και έβαλαν τα κλάματα τώρα. Πλάκα. Φτάνει πια. Εγώ πιστεύω άμα μπει ο Μελισσανίδης στο γήπεδο θα τους καταπιεί όλους. Ποιους θα καταπιεί? Τι να καταπιεί? Όλους, όλους. Με το Σάκοφ για να καταπιείς, πάρε και σιρόπι για, την, για τον πονοκέφαλο. Έτσι πιστεύω. Καλά κάνεις και το πιστεύεις. Κοίταξε το άλλο θύσου σιγά σιγά τελειώνει εσένα, τελειώνει το γήπεδο. Άμα μπει τελειώσαν όλα. Ωραία. Κάτι άλλο έχεις να πεις? Όχι αυτό. Φύγαμε, επόμενος. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αλλά δεν πήγα. Θα μπει στο γήπεδο όταν θα τελειώσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Για την εκπομπή. Μάλιστα. Ναι. Έλα, όνομα και ομάδα, φίλε. Σε φαρμακείο πήρατε, κύριε, λάθος κάνετε. Μπερδεύτηκε. Πάμε, ρε, φίλε. Μπερδεύτηκε. Μίλα, φίλε. Εσείς είστε, κύριε, για την εκπομπή. Μίλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Βασίλης Αργανός Κέντρο. Γεια σου, Βασίλη. Το κυρικό σκούλικο είναι. Μπράβο, με κατάλαβε. Ακούμε. Λοιπόν, ναι. Τρεις απορίες για όλους σας. Πάμε. Τρία ερωτήματα για γκάλοπ. Ωραία. Μετά από αυτό που ανέφερε ο συμπαθής Φούρναρης για την κοινή σχέση μεταξύ Παρασίδη και Ιησού για τις παραβολές, ναι. Μήπως και εσύ, Κωστή, μια που σε έφερε ο Παρασίδης στο Μετρόπολης, είσαι ένας Απόστολος του Παρασίδη, όπως υπήρχαν και οι Απόστολοι του Ιησού? Κοίταξε, εγώ... Ο Ιωάννης, εγώ πιστεύω, ήταν φίλος. Όπως για τον Άσπα στην Αγγλία, είπα φίλε. Άκου, άκου λίγο. Όπως πέθανε ο Ιησούς έκανε τους Απόστολους και πέθανε ο Παρασίδης και έγινε στις Απόστολους. Άκουσε να δεις. Άκουσε να δεις. Εγώ δεν πιστεύω σε βλακίες εβραϊκές, θρησκείες, κόμματα, ομάδες. Ακριβώς. Οπότε, εγώ ούτε είμαι ιεραπόστολος του καπιταλισμού. Ακριβώς. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Δεύτερη να, ερώτηση. Επειδή είπες για όλους, ναι. Αν κατάλαβα καλά, ναι. Είπες για τον ραπ. Σε σχέση ναι. Εντάξει, ο Παρασίδης είναι γνωστός, τα λέμε λιγάκι. Σε δύο άτομα, ειδικά σε ένα, έδωσε την ευλογία του ως διάδοχη κατάσταση, ειδικά σε έναν. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ποιον? Αλλά ο ένας το κάνει μούχτη από ό,τι ξέρω. Ποιος? Δεν ξέρω. Όταν το λέω ήδη, το πω εγώ. Α, εντάξει. Σωστά. Η τι κάνει μια ουνιά στην κεραμίδια. Ποιον ευλόγησε? Είναι η εξής. Ποιον ευλόγησε? Ποιον? Ποιον? Έστω τώρα με ρωτάς, πραγματικά με ρωτάς. Πραγματικά, ναι. Πραγματικά. Ναι, ποιον λες? Το πατάνε προφανώς για να δούμε. Ποιον? Να διαβάσω. Να δούμε λίγο. Περίμενε, βρε. Διαβάσω. Να τελειώσω για να συνεχίσουν και οι υπόλοιποι. Η δεύτερη.
Έλα. Λοιπόν, η δεύτερη απορία μου. Τι είναι πιο πιθανό να επιστρέψει, ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ ή ο Τζόρνταν στη Μαρμίτα? Αλλό! Ποιο, εσείς ποιο λέτε? Ο Τζόρνταν, ρε παιδιά. Εγώ εύχομαι Μαωρίσιο και Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι, κοίταξε, και θέλω την άποψη και των δικών των ΠΑΟΞΙΔΟΝ εκεί πέρα μέσα, η παραμονή του Μπίσεσβαρ, η επιστροφή του Μάτος, ίσως είναι και προάγγελος επιστροφής Βιερίνια με αλλαγή προπονητή. Μακάρι, Παναγία μου. Τώρα που έκανε και το ξεσκατάρισμα της τρίτη θέση είναι σίγουρη. Και έφυγαν κάποια μεγάλα συμβόλαια. Και μια τελευταία ερώτηση προς τον αγαπητό Στέφανο. Θέλω πραγματικά με το χέρι στην καρδιά ο Στέφανος να μου απαντήσει. Πότε χρειάζονταν πιο μεγάλο κοκτέιλ φαρμάκων, όταν κάναμε εκπομπές μαζί ή τώρα? Μαζί. Error 404, translator not available, page not found. Okay. Επόμενος κύριος. Παιδιά, ναι. Αύριο ναι. Δεν χάνετε με τίποτα. Σούπερ λαϊκό δικαστήριο, 9 με 11, στο My Time. Λογοθέτουμε Σοφούλη. Φούρναρη στα δικαστή, αύριο γίνει χαμός. Θα δικαστεί και θα με δικάσει ο Σλαμάς, παιδιά. Τι είναι, εντάξει, τι να πάμε. Θα είμαι εγώ δικηγόρος υπεράσπισης Φούρναρη. Πάμε. Ελάτε, σας περιμένουμε. Δεν χάνετε αύριο η βραδιά. 9 με 11 στο My Time. Είναι το μύτη. Το My Time δεν το βλέπω πολύ. Ναι, έλα, φίλε. Ναι, ναι. Αρέσει ο Χατζηλάκος, ήθελε να πάμε και δυτικά, λέει. Βρέσκα ένα καφέ δυτικά, λέει. Εγώ στην Καλαμαριά που πτώνει με το μαχαιροπύρνο. Να κάνω τον προφήτη. Να κάνω τον προφήτη. Θα πέσει ένα ωραίο ταβερνόξυλο και τις επόμενες εκπομπές θα τις κάνουμε στο σπίτι του Χατζηλάκου. Στο φούρνο. Πόσα τετραγωνικά είναι ο φούρνο. Έλα, εσύ, φίλε, που κάνεις εκεί τα χρούτσου χρούτσου, εσύ είσαι. Δεν θα φτάσει ο χρόνος. Λέγε, φίλε. Ναι. Ναι, πάμε, φίλε. Όνομα και Βαγγέλη. Βαγγέλης Γιώκας από Αθήνα, Κροατή στο άκρο του Λαπτόπουλου 15 χρόνια. Νάτος, Γιώκας, Βαγγέλης. Σπυρός. Έλα, Σπυρός. Έλα. Σπυρός. Λοιπόν, αν ήμουνα καναλάρχης ή ο κύριος Βαρδινογιάννης ή ο κύριος Αβίδης ή ο κύριος Αλαφούζος, θα είχα πάρει τον Λαπτόπουλο τηλέφωνο, θα του έλεγα, θα έκανα ένα ραντεβού και θα του έλεγα πόσα θες το επεισόδιο. Μαζί με αυτούς που είστε τώρα στο πάνελ, το καλύτερο πάνελ που ήταν ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Ένα αυτό. Δεύτερον, αν έρθει ο Τζόρνταν στην εκπομπή, θα κάνω μια πρόβλεψη, Ραπτόπουλε. Ναι. Θα τον βάλεις δίπλα στο δάσκαλο εκεί, τον Στέφανο, και σε δύο επεισόδια θα του έχει βάλει δύο σκοινιά σώμους και θα παίζει κουκλοθέατρο μέσα στο στούντιο. Είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω. Τον θες, τον Τζόρνταν, τον θες? Το Τζόρνταν όχι, ρε φίλε, δεν είναι ο πιο αντιπαθητικός μου όσα χρόνια βλέπω την εκπομπή. Είναι τίμιος άνθρωπος όμως. Ναι, ναι. Και ένα τρίτο θα πω για να μιλήσει και ο κόσμος. Μ' ακούτε? Βέβαια, βέβαια. Για όσους αισθάνονται άτυχοι και γκαντέμιδες στη ζωή τους, είχα ένα φίλο 45 χρονών, ο οποίος παντρεύτηκε μία 89 χρονών για να της φάει την περιουσία και πέθανε πρώτος. Όχι, ρε Μάσου. Όχι, ρε Πούς. Τι πράγμα είναι αυτό. Έφαγε η γριά, έτσι. Και μη μου πεις ότι τον πέθανε και στο σεξ, την ώρα του σεξ τον καθάρισε. Πήρ γυνή και θάλασσα, φίλε. Ο παππούς του Στέφανου, γιατί καλά πραγματικά γυράφει και διδασκόρ, δεν ήξερα αυτό, μου είπε ο Στέφανος ότι κάποια στιγμή του είπε ο παππούς του, ο διάβολος, είναι μεγάλο ψέμα αυτό, λέει, ότι ο διάβολος που εμφανίστηκε είχε δύο κέρατα. Έτσι. Τι είχε, Στέφανε? Δύο βυζιά. Δύο βυζιά. Ναι, καλά. Δύο βυζιά. Βαγγελάρα! Ναι. Θα τα πούμε. Ναι, ρε, ναι, ναι. Ο, ναι. Ο ίδιος ο παππούς. Μπράβο, ρε. Ευθύνης Μπλέτσας. Μπράβο. Ο ίδιος ο παππούς. Ο ίδιος ο παππούς μου είχε πει, δεν χαλάει ποτέ το πηγάδι. Ο κουβάς χαλάει. Έτσι. Έτσι. Ραπτόπουλος. Έλα, γορί. Σαν ποιον μοιάζει ο Στέφανος. Αν σηκώνει αστεία, έτσι. Αν σηκώνει. Παλιό είναι αυτό, παλιό. Πες το. Σαν τον Τζιανλούκα Βιάλι, τον ποδοσφαιριστή που είχε Τσέλσι. Εγώ νόμιζα να πεις τον Άντιτς. Σε παλεύα που έχει παλεύει. Άντιτς, ναι, Ράντι Άντιτς. Μόνο ο Ραπτόπουλος. Άντι, πέρο Άντιτς. Λέγε. Λέγε. Καλό βράδυ να έχετε, να μιλήσει και ο κόσμος. Μόνο ο Ραπτόπουλος, τίποτα άλλο. Τέλος. Γεια σου, φίλε. Πιστός ακροατής ο Ραπτόπουλος. Γεια σου, ρε Ραπτόπουλος. Τέλειο μήνυμα. Αντριά Τέρμα, Τετράδα United, κέντρο Juventus, επίθεση ΠΑΟΚ, προπονητής Πογιάτος. Η απόλυτη ομάδα για σύνομη. Ακόμα δεν έφυγε ο Πογιάτος. Τρία, πάμε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, αγόρι μου.
Ραφαήλ, Αθήνα, Ολυμπιακός. Γεια σου, Ραφαήλ, Ραφαήλ, ναι. Μαλκάρι, πάμε. Πάμε, ρε. Αρχικά, Ολυμπιακός σήμερα, εντάξει, παιδιά, μην μιλήσουμε για VAR διαιτησίες και αυτά, τα κλασικά τα ακούμε κάθε πρωί. Την μπάλα είδες, την μπάλα είδες, την μπάλα. Ναι, πες ότι... Είδα πολλούς ξένους και δεν μου αρέσει αυτό. Ναι. Στο Ολυμπιακό ξανά, μαζεύονται πολλοί ξένοι. Ο εγγονός του Μαλάβης. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν ξέρω, μου φάνηκε κάπως Ολυμπιακός σήμερα. Κοίτα. Τώρα θέλω να πω κάτι για Αγγλία. Ναι. Η κότα, φραγκόκοτα, η κόκκινη, ξεχάστε την για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν θα ξαναγίνει ομάδα ποτέ. Για ποια λες? Πρωτάθλημα ούτε σε 40 χρόνια πάλι. Ναι. Συγγνώμη. Δηλαδή, ποιος θα το πάρει? Η Everton, η Chelsea, ποιος? Τι? Βλέπω έκπληξη φέτος, δεν ξέρω. Βλέπω City όχι, Liverpool ούτε, οπότε... Θα παίξει Everton Chelsea, πιστεύω, κάπου εκεί. Ίσως να ήρθε η ώρα της Tottenham. Σωστά μιλάει και ο Γιώργος. Ίσως να ήρθε επιτέλους η ώρα της Tottenham. Μπορεί να ήρθε η ώρα της Tottenham. Μπορεί να ήρθε την τελευταία αγωνιστική, θα είναι πολύ το καλύτερο. Μπορεί, με Μουρίνιο μπορεί να κάνει την έκπληξη, δεν ξέρω. Μάλλον. Αν και έχει έναν προπονητή ξεπερασμένο που έχει τον Νίκ ξεπεράσει η εποχή του. Εντάξει, μένει να δούμε. Θα πάρω τον Ένινγκ. Όσο ένα τελευταίο να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι, όσο για το Φούρναρη, έρχεται η Δευτέρα παρουσία τη Δευτέρα. Αυτά. Ποιος γεια σας. Η Δευτέρα παρουσία. Καλό. Με παραβολές μιλάει ο Ραφαήλ. Έτσι. Μήνυμα μήνυμα από Νίκο Βουδούρη, εξωτικό Γιαννιτσιώτη. Στεφάν, πες στο Μάριο ότι ο Σβάμπ είναι ίδιος, κάτι μεταξύ Κλίτσμαν. Με Bon Jovi. Δεν έχω ύπνο και σας λέω. Λίγο Bon Jovi είναι. Γεια σου Νίκο. Κλίτσμαν και Bon Jovi. Bon Jovi έχει πολύ μεγάλη μύτη. Μακαλιάς είναι ίδιος ο Αφιλικουέτα Τσέλσι. Ο Αφιλικουβέρτας. Ίδιος. Πάμε. Ναι. Ναι, καλημέρα φίλε. Πες Κώστα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Δεν ακούει. Είμαστε στον αέρα. Πάμε. Πάμε αυτές τις γραμμές. Έλα. Καλησπέρα. Πάμε γρήγορα. Καλησπέρα. Χάρης από Αθήνα. Καλώς το. Χάρης από Αθήνα. Ομάδα Χάρη. ΑΕΚ. Λοιπόν, τι είδες σήμερα, γιατί εμείς την ΑΕΚ δεν την είδαμε. Όπως είπε κάποιος εκεί στο πάνελ, δεν θυμάμαι ποιος, είναι ακόμα στην Ευρώπη, στο μάτσε. Εγώ είμαι. Φύγει ο Μάνταλος, σε αυτό που λέτε, συμφωνώ. Συμφωνώ, το λέω εδώ και πολλά χρόνια. Δεν παίρναγε αυτό παιδί ποτέ από σοβαρή ΑΕΚ. Σοβαρή ΑΕΚ, ας πούμε, το 8. Γιατί με 32 χρονών, αυτή θεωρώ εγώ μια σοβαρή ΑΕΚ, δεν πρόλαβα το 90-94 στην ΑΕΚ. Από έχασες. Αυτό που θέλω να πω λίγο στο Μάριο, γιατί ασχολείται με Αγγλία και βλέπω ότι τσανάει. Όταν μιλάει ο Μπάγκαρ για Αγγλία, γιατί δεν του λέει να σκάσει. Εκτίθεται. Όταν εκτίθεται. Του λέει ποιος, όταν μου λέει να σκάσει, ποιος μου λέει. Δεν ακούω, ξαναπέζε, φίλε. Όταν μιλάει ο Μπάκας κάνει ανάλυση για Αγγλία, για μάτς αγγλικά. Ναι. Όπως σήμερα τον άκουγα που μίλαγε για το μάτς της Tottenham, ναι, που έβαλε την εξάρα στη μάτς. Αναφέρει για το πρώτο γκολ ότι δεν μαρκάρει ο Πογκμπά. Δηλαδή δεν βλέπει ότι ο Μαγκουάιρ που δεν ξέρει να καθαρίσει τη φάση, να τη διώξει out. Δεν μπορεί να τη διώξει. Δηλαδή φταίει ο Πογκμπά που δεν μαρκάρει. Ασχολείται για το Χερνάντες ότι το παιχνίδι μένει με 10 παίκτες η ομάδα. Χαρή, η μεγάλη εικόνα με τον Πογκμπά είναι άλλη. Έπρεπε να το κάνουν οι Glazer δικαστήριο για διαφυγόντα. Άκουσε με λίγο. Κάνεις μονόλογο. Μην ευλάζεις. Εμένα μου αρέσει πάντα στα πάντα σε όλα η μεγάλη εικόνα. Ο Πογκμπά έπρεπε να δεχθεί τέτοιο αγωγή για διαφυγόντα κέρδη από πέρσι. Και ειδικά τη χρονιά με τον Μουρίνιο. Αυτό είναι που λουφάρεις και εμένα. Και όταν φεύγει ο Μουρίνιο, χορεύεις αποδυτήρια. Και του κάνει παρατήρηση ο Κάρικ. Από τότε, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ναι, για τώρα, σήμερα, αν διώχνει εκεί, αν κάνει το κέντρο και αν κρατάει την ανοίγει την μπάλα, αυτά είναι μικρά. Άγια σου. Εδώ μα μαζί. Συμφωνείτε. Δεν σου λέω ότι ο Πομπά αναξίζει για την μπάλα. Με συγγενεί και το Άγια σου. Είσαι σίγουρα Αθηνέζος. Ορίστε. Είσαι σίγουρα Αθηνέζος. Το Άγια σου είναι. Ναι. Το Άγια σου είναι λίγο δικό μας. Τα είχαμε Θεσσαλονικιά, ερχόμουν πάνω. Α, γι' αυτό. Μπορεί να μου έχει μείνει. Αυτό. Ωραία. Έρχεστε για μας πέρα τις κοπέλες. Καλά μας κάνει. Καλά περιμένουμε κοπέλες από σένα. Έρικο Μπριόλα.
Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Τι να σε κάνω. Το κράτος των Αθηνών. Σήμερα που είχε βρεθεί εκείνη την πασκεμπολίστρια, ναι. Φίλη σου είναι η γκόμενά σου. Φίλη μου. Ναι, κάνει τη ζωή μου ριάλτη, ρε φίλη. Δεν μου λέει. Την ούπα μέσα του βάλει, δεν την καρφώνει την ούπα. Στα φιλικά παίρνει τα καλύτερα γκολ. Ναι, αλλά δεν βλέπω να ρίξει καμιά πάσα στον Φίλιππο. Φίλη. Κάνω γύρω-γύρω ξαναγύρω. Σαν το τσόλα. Αν σου έλεγε να βγείτε σοβαρά ερωτικά, θα την έλεγε όχι. Τι άμα μου λέει, κάτσε ρε τώρα. Τι έχει κάνει τη ζωή μου, ρε φίλε, με εκθέτει τώρα. Τώρα αυτό που κάνει πραγματικά, ειλικρινά, δεν τι κάνει τώρα πραγματικά. Είπε για γκόμενε, γι' αυτό εγώ δεν πήρα. Εντάξει, είπα για άλλο. Έτσι, με εκθέτει, γιατί χωρί πλάκα. Την άλλη φορά διάβαζε μήνυμα που με έστειλε μια γκόμενα στον αέρα που ήταν πριν δύο μήνε. Και εγώ εκείνη την περίοδο έβγαινα με μία και με λέει τι είναι αυτά, βγαίνει μάλλον, με κάνει κακό. Μην νομίζει ότι τέτοιο. Εντάξει, μην με εκθέτει. Βλέπουν όλε οι γκόμενε στην εκπομπή. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, ένα απλό, θέλω να καταλάβω. Δεν το περίμενε. Εάν έπρεπε να βγει ραντεβού με μία γκόμενα, πού θα προτιμούσε να την πα, σε κλαμπ νυχτερινή διασκέδαση, σε ουζερή ή σε πάρκο τη γειτονιά του Παγκάκη. Εκεί στην Καλαμαριά θα την πήγαινα, τέρμα άκρη στη γωνία. Θα ήθελε στο μαγαζί να έχει πολλή φασαρία ή να έχει πολλή ησυχία. Καλό, καλό ερώτημα. Πολύ φασαρή για να μην ακούγουμε όταν μιλάω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κατάλαβες. Ναι. Δεν θα μιλάω πολύ. Και πώς θα μιλούσα, πώς θα την έλεγες. Να πάω να βάλω τα μάξα σε... Τι λέω, σαν αυτά που λέτε εκεί στα χωριά σας, που πάτε στα κολόγια, να σας ακατέψω. Κάποιοι άλλοι πάνε στα χωριά μας και τα μαθαίνουν αυτά. Ποιοι όμως, ποιος τα ξέρει αυτά. Πάμε στον επόμενο κύριο. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε επόμενο κύριο, μάλιστα. Το ψαράκι γράφεται με πίση. Πολύ γρήγορα ξεχάσαν οι παοξίδες στην Κράσνονταρ. Μια μέρα κλάμα, δύο μέρες τραβοστομία, τρίτη μέρα όλα καλά. Τι ξεχάσαν. Έλα ρε τώρα. Καλημέρα φίλε. Ναι, γεια σας, εδώ Πατσατζίδικο, παρακαλώ. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Ακούμε. Γεώργιος από Ελσίνκη, από εδώ στο Ολυμπιακού. Πάμε. Έλα. Ακριβώς. Καλώς καλημέρα στη Μαρμίνο παρέα. Τι κάνουμε. Πες μου για γαύρο, τι είδες. Σφιχτό κολλά ήταν σήμερα τα έργα. Έλα. Τραγική ήταν η ομάδα σήμερα. Όταν άκουσα την κλήρωση για το Champions League, λέω είναι βαθύ κλήρωση. Γιατί αν εξαιρέσεις τη Manchester City, οι άλλες δύο πιστεύω παίζονται. Βέβαια, άμα παίξει όπως έπαιξε σήμερα, κλάστα χαράλαμπε και στο Champions League. Κοίτα φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Κοίτα, βρήκες μια ομάδα που αμύνθηκε στα 40 μέτρα, αλλά όταν την έπαιρνε την μπάλα αυτή η ομάδα, δεν την έδινε. Έβγαινε με 4 στο χώρο, σου δημιούργησε προβλήματα. 5 στο χώρο. Δεν τελείωσε ακόμα μετά. Ακούμε, σ' ακούω. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Δεν είχες να αντιμετωπίσεις μόνο μια ομάδα που είχε κλειστού στους χώρους, αλλά είχες το πρόβλημα ότι δεν μπορούσες να βγάλεις και άλλους παίκτες ψηλά, γιατί μπορούσε να σε βάλει μέσα στα δίκτυα στην κόντρα. Είχε πολλούς τεχνίτες και γρήγορους παίκτες. Σου φάγε το κέντρο. Χωρίς εξτρέμ έπαιξε αυτή η ομάδα. Περίμενα πολύ περισσότερα από τους δικούς σου πλαϊνούς. Αλλά τι έγινε. Ο Βαλμποενά πήγε στον άξονα γιατί βρήκες σφιχτό κολοκέντρο. Ο Ρατζέλοβιτς δεν τράβηξε και η αλλαγή σου ήταν ο Φορτούνης. Αυτό ήταν το πρόβλημά σου. Πάμε παρακάτω. Ναι, όντως. Τώρα... Για τον ΠΑΟΚ και την Κράσνονταρ, αφού δεν τα κατάφερε και φέτος ο ΠΑΟΚ, πραγματικά δεν ξέρω πότε θα τα καταφέρουν να μπουν στους ομίλους του Champions League. Φέτος φτάσαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά κοντά. Φτάσαν πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Οι συνθήκες φέτος. Δηλαδή ενώ υπήρχαν άλλες χρονιές που στη ρεβάντς δεν παίζαμε μόνο για ένα αποτέλεσμα, φέτος παίζαμε για ένα αποτέλεσμα, αλλά πάλι ήταν πολύ πιο πιθανό από άλλες χρονιές που παίζαμε για δύο αποτελέσματα. Λόγω αντιπάλου. Καλά, έχουμε κάνει κι εμείς άπειρες γκέλες στο Champions League. Αυτό είναι. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι για την Ευρώπη. Ήθελα να το πω και το ξέχασα και καλά που με το θύμισες. Η Ευρώπη για μένα, με εξαίρεση τον Άρη, έδειξε πού ακριβώς είναι το επίπεδο των ελληνικών ομάδων. Και ποια είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δηλαδή είναι όντως ένα επίπεδο πιο πάνω και παίζει Champions League. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ είναι στο ίδιο και παίζει στο Europa. Ο Άρης θα δείξει τον εαυτό του, θα μπορούσε να περάσει ένα γύρο, δεν ξέρω αν θα περνούσε ο ομίλους. Εγώ είχα τον Άρη να φτάσει μέχρι το τέλος και να την πατήσει στο τελευταίο μάτς. Και ο Όφη
Απλά δεν έπρεπε να παίζει καθόλου Ευρώπη, γιατί έπρεπε στον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας ομολογίστηκε. Δεν έπρεπε να παίζει Ευρώπη. Και φάνηκε τι έκανε στα πρώτα μάτς. Από τον χρόνο και ο Ολυμπιακός δύσκολα θα παίρνει. Α, θέλετε τον Ολυμπιακό, για σένα. Οι ομάδες που πήγαμε στη 18η θέση θα παίρνουν δύσκολα. Κοιτάξτε, η μοναδική ομάδα που έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει σε ομίλους είναι ο Αστέρας Τρίπολης στο Europa League. Ναι. Μόνο ο Αστέρας Τρίπολης. Με δεν ξέρω ποια ομάδα, τη Mainz και τη Maccabi Haifa. Βασικά έτσι πως πάει και με αυτό το υποευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει. Το Europa League των φτωχών. Το φτωχών. Θα γίνει πραγματικά NBA. Θα φέρει κλειστό κλαμπ. Θα φέρεις βαθμούς εσύ σαν ΠΑΟΚ και θα βοηθήσεις τον Ολυμπιακό να μπει πιο εύκολα τον χρόνο. Όσοι έχουν το Μάνταλο, το Μπέλκα και το Φορτούνι που είναι μια κλάση πάνω από τους άλλους δύο αρχηγούς της ομάδας, θα είμαστε από την 18η θέση. Μ' αρέσεις! Μ' αρέσεις! Ο Φορτούνις είναι αρχηγός πλέον βασικός. Δεν είναι ο πρώτος αρχηγός. Εντάξει, είναι από τους ηγέτες. Αυτοί γίνανε ηγέτες επειδή δεν μπορούσαν να φύγουν, ρε φίλε. Είδες, ο Τσιμίκας έφυγε. Ο Γιαννούλης μπορεί να φύγει. Θα έρθει Τζαβέλας τώρα, εντάξει. Δεν είναι παίκτες, δηλαδή μείνανε εδώ. Πάμε άλλους δύο πριν το τέλος. Έλα. Μάρκο Ρόις, της Ντόρτμουντ. Πάμε. Ρόις, ναι, μπράβο. Ναι. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Αργιανός, από Νεάπολη. Νεάπολης Αργιανός, συλλεκτικό. Ναι. Ύποπτος. Ναι. Ο Νέτο είμαι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Α, παρατσούκλι Νέτο. Ναι, Νέτο. Που γράφεις και σπρέι στους στίχους, εσύ είσαι. Όχι, όχι. Ο κύριος Ζαντόπουλος μου είχε βγάλει Νέτο. Α, sorry, συγγνώμη. Ο κύριος Ζαντόπουλος μου είχε βγάλει Νέτο. Ωραία. Όταν δούλευα σε ένα ρεστινάρι που πήγε Τούμπα. Τον είχες βγάλει εσύ. Ναι, αλλά δεν μιλάς. Ναι, λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δύο ερωτήσεις μόνο και το κλείνω. Ο τερματοφύλακας του Άρη, σήμερα εγώ που τον είδα, που είπε ο κύριος ότι τον αρέσει και είναι καλός, εμένα σαν οπαδός που τον είδα, δεν γέμιζε την αιστεία και με έβγαζε ένα άγχος. Με έβγαζε σαν τερματοφύλακα και μια ανασφάλεια. Και μια ερώτηση τελευταία. Αυτό τον παίχτη που πήραμε από την Νότια Φόρεστ, θέλω να μου πει τη γνώμη σας. West Ham. Εμένα είναι φίλος μου. Αυτό που πήραμε από την Νότιχαν Φόρεστ είναι ένα στόπερ 33 χρόνια. Α, ο Τινίσιος είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν ξέρω και αυτό από την West Ham είναι ένας δανεικός 23χρονος μεσοεπιθετικός. Αντιντάρκοβιτς ο ένας. Ναι, δεν ξέρω τι παίζει με τον Μελανουά. Ο Μελανουά. Αυτόν λες. Ένα φαλακρό, έναν πουλμαντζή γόμαρο εκεί πέρα. Ναι. Ένα ντερέκι. Πάντως, για τον τερματοφύλακα άποψή σου είναι. Σάκης και οι δύο στόπερ δεν αλλάζουν. Ναι. Βασικοποιούνται και οι τρεις. Τώρα από εκεί και πέρα ο Γκανέα δεν ήταν πολύ κακό σήμερα. Εντάξει, τράβηξε. Δεν είναι μόνο στήριχο του Άρη για μένα. Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει αλλαγή. Αλλά οι τρεις στους τέσσερις. Ροζ, Δελιζίζη, Σάκης δέσανε. Δεν βγαίνουν αυτοί τώρα από εκεί με τίποτα. Δεν βγαίνουν με τίποτα. Κάποια στιγμή, αν δεν πάρει στόπερ, μπορεί να δω Ροζ Μπακαλιάνη να ξέρει. Είναι γρήγορο στόπερ το παιδί. Να είσαι καλά. Ο Ντάκοβιτς είναι εκεί πέρα, τον αγοράσαμε ακριβά. Ψάχνουν να τον δώσουν τώρα πριν τις μεταγραφές. Τον Μπακαλιάνη τα τελευταία 4 λεπτά δεν είδα το μάτς. Πού σε ποιο θέση το βάλε. Πού το βάλε. Το έβαλε τρίτο στόπερ μωρέ το βάλε. Μπράβο. Τρίτο αυτό στόπερ, πολύ καλό. Ναι. Έβγαλε τον. Είχε βγάλει νομίζω τον Ματίγια ή τον. Τον Ματίγια τον έβγαλε πιο μπροστά. Τον Λόπεθ, ναι, τον Σέντερ Φορ, μπράβο. Πολύ καλά έκανε. Γιατί στο αμάξι το άκουγα και με πήγε σε άλλο γήπεδο. Στο 90 έγινε αυτό. Τα 4 τελευταία λεπτά δεν τα είδα. Γι' αυτό Μπακαλιάνη άκουσα μετά και δεν κατάλαβα. Τι θέλω να τον δώσω. Δεν του βγαίνει, λέει ρε παιδί μου, δεν του αρέσει αργό. Είναι δε στρίβει, λέει. Δεν στρίβει. Τον είδαμε από την αρχή. Αυτό δεν στρίβει. Λοιπόν, τελευταίο για σήμερα. Χαίρετε. Χαίρετε, ακούγομαι. Πολύ καλά, ναι. Ναι, κοπελιά. Είμαι ο Σαμπιτισβίλη από. Αργιανός, Αργιανός. Μπράβο. Τι είναι Αργιανός. Μια ερώτηση σε Καλακουστάκη. Να κάνεις. Αργιανός. Δεν μου λες το δέχεσαι εσύ αυτό εδώ το πράγμα ότι ο Άρης τη φανέλα του βάζει του Ρέμου το τραγούδι που λέει και πιάνει εμένα. Τι τραγούδι είναι αυτό. Κάθε, το ξέρεις. Ο Καρυπίδης με το χοντρό το Ρέμο είναι φιλαράκια. Ναι. Αυτό εσύ πώς το κρίνεις, το κρίνεις σωστό. Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Γιατί, τι έχει το τραγούδι. Τι. Το τραγούδι είναι χαρά, αλλά θα βγάλει και ο ΠΑΟΚ τώρα. Τι θα βγάλει. Στην Πανέλα θα γράφει άντι τσικουλάτα τσικητά. Άντι μάνε τσικουλάτα τσικητά θα γράψει η Φανέλα πίσω. Ρε τα λεφτά να πέφτουν ό,τι θέλεις λέει η Φανέλα πίσω. Τι σε νοιάζει εσένα. Πάμε επόμενη γραμμή. Θύμωσες με αυτό το πράγμα. Προχωρήσει ο κόσμος. Τρελός. Δεν είδα εγώ τι γράψει η Φανέλα. Δεν κατάλαβα.
Δεν το κατάλαβα. Ωραίος. Του Πάουκ έχει τον εθνικό ύμνο από τη Μέση Αμερική. Ναι, αυτό. Η τρίτη, εντάξει. Η τέταρτη. Η τέταρτη. Στο σενάριο δηλαδή έχει εξυπηρετικό κάτι που γράφει στην εξωτερική. Πώ έχουμε την παρατηρείτε λεπτομέρειε τώρα, σαν κλαμάρε τώρα. Πάμε επόμενο φίλο. Είναι ωραία στη ζωή, ρε, στο ποδόσφαιρο αυτό. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σου, φίλο, όνομα και ομάδα. Λίγο από Αθήνα. Ολυμπιακό. Ποια περιοχή. Κέντρο. Κέντρο. Ομόνια. 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 Λοιπόν, ήθελα να δω στην Ομόνια. Που είπε πριν ότι μόνο αστέρες έχει περάσει. Ναι, ναι, και ο Ολυμπιακός είναι έξι δίκιο, φίλε. Ναι, οκ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο. Στο ευρωπαϊκό τομέα, σας λέω εγώ. Φίλε, θέλω να σου απαντήσω. Απάντα του. Λοιπόν, ναι, ναι. Ο Μαρινάκης ο μόνος λόγος αυτή τη στιγμή που τρέφει, αν όχι αδέθατο ασυλίας, που τρέφει αρκετά μεγάλη συμπάθεια στον οπαδό του Ολυμπιακού, είναι ότι μπορεί με να μην φέρει τους παίκτες που φέρει ο Κόκαλης, αλλά τουλάχιστον έχει μεγαλώσει τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Όλες τις μεγάλες πορείες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη έχουν γίνει με Μαρινάκη. Με εξαίρεση τον Ολυμπιακό με τη Γιουβέντους, με το Κόκκιτς. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για μια μεταγραφή που κλείσαμε χθες. Πες μου. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το Βινάγκρε από τη Γουλφς. Το αριστερό μπακ. Ναι. Για τη θέση του Χολέμπας, ο οποίος πέρυσι είχε με τη Γουλφς 35 συμμετοχές. Ναι. Και ο οποίος είχε προσφορά από την Νάπολη 25 εκατομμύρια. Ναι, όντως, δανεικό τον πήρατε. Ναι, με οψιόν 25 εκατομμύρια που εντάξει δεν θα... Δεν θα το κλείσει, αλλά και το που θα παίξει ένα χρόνο κάτι σημαίνει. Σίγουρα, εννοείται, δεν το αμφισβητεί κανείς. Στον ΠΑΟΚ δεν ερχόταν και στην ΑΕΚ. Αυτός. Αυτό εννοείται. Αλλά και πάλι. Σαμπιό Λίμπεζ. Είχαν οι μεταγραφές του Τζιοβάνι και του Ζάχοβιτ και του Ζεηλία και του Καρεμπέ. Τώρα πού να βρει Τζιοβάνι, δεν ξέρω. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Κοίταξε, φίλε, είμαι ο πρώτος που έχει πει ότι αυτή τη στιγμή έτσι πως έχει πάει το ελληνικό πρωτάθλημα από το πάνω ράφι δεν μπορεί να ψωνίσει κανένας. Ούτε Ολυμπιακός. Μπορεί να ψωνίσει από το αμέσως κάτω. Ή θα τον πάρει σε μεγάλη ηλικία. Επίσης είναι Σαουδική Αραβία και Κίνα, οι οποίοι τους γραπώνουν αμέσως τους μεγάλους παίκτες. Σωστό. Σωστό. Καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Τότε δεν είχε τέτοιες αγορές. Τότε δεν υπήρχαν αυτές οι αγορές. Τώρα να πω κάτι για τον Άρη. Ναι, αμέ. Τι αμέ ρε της. Εγώ πιστεύω ότι για δύο αποκλεισμούς του Άρη έφτιανε τον Κουέστα. Λες για πέρσι. Στην και έξοδο. Για φέτος τον κόλπο πνίκη, ναι. Και για πέρυσι με ποια έπαιζε. Ναι. Με την έξοδο που δεν βγήκε γρήγορα. Αυτό. Βγήκε. Δηλαδή δεν είναι ο αναντικατάστατος. Σωστό. Αλλά δεν ήταν σε κακή φόρμα όταν έχασε τη θέση του σήμερα από τον Κοντό. Πάμε ένα ακόμα και τέλος. Έλα φίλε. Για μένα ο Κουέστα, η αλλαγή του Κουέστα στη θέση δείχνει καθαρά. Ψάχνα να βρούνε. Όχι, είναι καθαρά ποσεριά καινούργιο προπονητή. Εξεταστήριο θύμα. Πήρε εντολή, ρε. Το έμαθα εγώ, το είπα στο ράδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω Κουλιανός, δεν το πιστεύω. Λέω άκουτο. Πήρε χαρτάκι να τον βγάλει. Πάμε τελευταίο. Έλα, ραπ. Καλώ τον. Έλα, ο Γιώργος ο μπλιαμπλιά είμαι. Καλώ τον. Έλα, μπλιαμπλιά. Έφυγε ο Μαλάτος, ο Χουντικός, έφερε άλλο Χουντικό, βλέπω εκεί. Ναι, την άφερνα. Έχω και αριστερούς. Ναι. Για σένα λέω εκεί πέρα, εσένα λέω που το παίζεις και μποξέρ κάνεις και σπάρινγκ, εσένα λέω. Αυτός δεν το παίζει μποξέρ, αυτός είναι κανονικός. Πρόσεχε, είναι κανονικός. Τους ξέρουμε. Αυτός είναι κανονικός. Εμείς είμαστε δίθεν. Ναι. Φράγκου που σου λέω. Ναι, ναι, τι λες, φοβήθηκα. Δεν μου λες, είναι καλός ο Τζόρνταν τώρα, ε. Πολύ καλός. Πέντε χρόνια μας είχες πρίξει όμως. Θα είχαν το Μιχαλάκι, θα είχαν το Μιχαλάκι. Άμα τον δω θα τον κάνω, θα τον κάνω. Εντρέπεσαι λίγο ρε. Εντρέπεσαι λίγο. Ούτε να μαλώσεις πολύ σου, δεν μπορούσα να πέσεις. Εντρέπεσαι λίγο. Να σε έγινες, ζω. Εζω. Στον τηλέφωνο δεν κάνει κανένα καλός. Ναι, ναι. Πάντα είναι και κάνεις. Πάμε στον επόμενο. Καλά λέει ρε, καλά λέει, αφού το πιάνει η ανάσα τώρα που μιλάει. Πού να παίξει ξύλο, καλά λέει. Άσε να μιλήσει, μπορεί να είναι και τίποτα για τον Ασλαμάκη να βρει να γελάσουμε. Πάμε τώρα στον τελευταίο.
νερβικότητα, μπουν! Ξύπνησε, ε! Ξύπνησε, ε! Παίρνω παιχνίδια στα πόδια μου τώρα. Σε δύο μήνε θα με βρίζει. Θα λε τι βλάκα ήταν αυτό ή κανένα βλάκα. Ξέρω. Σαν νούμερα μα βλέπει. Και εμένα με σαν νούμερα με βλέπουν όλοι. Τι να κάνουμε. Σε αυτή τη ζωή νούμερα είμαστε όλοι. Πάμε τώρα στον τελευταίο κύριο. Με ακούτε. Πέμπτο τελευταίο. Έλα, βιλέ. Είμαι ο Ηλίας από το Παρίσι. Σκύστο. Αυτό που λέει. Έλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε. Έχετε άτερα να κάνετε αντιπαράθεση. Ευχαριστώ σήμερα που είναι στον πόντιο με ψωμαλιά, με έκανε αφιέρωση. Κάτσε να ακούσουμε. Με έκανε αφιέρωση, γιατί θέλω να τον ευχαριστήσω. Ευχαρίστησε. Είναι στο Europe One, στον τριαντάφυλλο που σαλίδι, εδώ κάτσε λίγο. Κάτσε. Και με έκανε αφιέρωση, στο Δημήτρη το πόντιο. Εντάξει, το πες. Κάνε μας κριτική. Είμαι προσωπικός φίλος του Δημήτρη του Γεωργιάδη του Φούρναρη καταρχήν. Έγινε. Και θα ήθελα να σου κάνω κριτική. Να κάνεις. Θεωρώ πως έχει συμβάλει στην αποβλάκωση του Έλληνα. Εγώ. Ασχολείσαι εγώ με τον Κάζε. Ενώ η εργολαβία στο μετρό της Θεσσαλονίκης που υπογράφηκε το 2006 με την ΑΕΚΕΚ, το 2013 την πετάξαν έξω και δώσαν τη δουλειά στον Άκτορα και ακόμα φτιάχνετε μετρό εκεί στο χωριό στη Θεσσαλονίκη. Ασχολείσαι με τον Μπέλκα, ενώ τα διαθέσιμα της πολύ πολύ από 296 εκατομμύρια δολάρια ήταν τελικά 6,4 εκατομμύρια δολάρια στην αστεία κατόπιν του πορίσματος της Άλβαρες Μάτσαλ. Ασχολείσαι με τον Φωτιάδη, όταν η κεφαλαιοποίηση του ομίλου της Κλωνατέξ ήταν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές το 1999 και τώρα δεν έχει μείνει κολυμπηδόξυλο στην Άουσα με τους ανέργους που υπάρχουν. Ασχολείσαι με το Μάτος όταν έχουν ασχίσει όλη την αγορά με τον κορονοϊό και στους ελεύθερους επαγγελματίες δώσαν μόνο 800 ευρώ επίδομα. Θες και άλλα. Κι άλλα, κι άλλα. Ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ και το κουμπί τη σφαίρα που χτύπησε το κουφά του κόκκινο και στις 7 δεκάτου θα έχουμε την απόβαση της Δίκης Χρυσής Αυγής και βλέπουμε την εισαγγελική πρόταση της αγγελέως αδαματία οικονόμου και πάμε για καταδίκη των χαζών και οι υπόλοιποι θα την περάσουν Ελλάδη. Αυτή την κληρονομιά αφήνει στην κόρη σου Ραπτόπουλε. Εμείς σας την παγκίνω να λύσουμε. Στάσου να απαντήσω. Αν ασχοληθώ με το, από το Europe One και το Μετρόπολης και τη Μαρμίτα με αυτά που λες, δεν θα αφήσω σίγουρα κληρονομιά στην κόρη μου. Πάμε, τέλος. Γεια σας. Να είστε καλά. Τα λέμε την άλλη Κυριακή. Να είστε καλά. Κληρονομιά. Aloe Systusen Honey, το γιατρικό της Κρήτης, με την υπογραφή του Mr. Aloe, με την πιστοποίηση της περιφέρειας Κρήτης. Με βάση την κρητική αλόη, εκχύλισμα λάβδανο και κρητικό θυμαρίσιο μέλι. Το λάβδανο, το βότανο φάρμακο, όπως το αποκάλεσε ο Ιπποκράτης, συλλέγεται αποκλειστικά στην Κρήτη. Είναι 20 φορές πιο αντιοξειδωτικό από το φρέσκο χυμό λεμονιού και 3 φορές περισσότερο από το πράσινο τσάι. Είναι ένα ισχυρό φυσικό αποτοξινωτικό για τον οργανισμό. Προστατεύει την καρδιά, είναι ευεργετικό για τους καπνιστές, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί υπέρ της πανίδας του εντέρου. Είναι το καλύτερο φυσικό αντιϊϊκό, καθώς μπορεί να προστατεύσει και να θωρακίσει τον οργανισμό ενάντια στις ιώσεις του χειμώνα. Μεγάλη προσφορά! 2 λίτρα αλόης με λάβδανο και μέλι, τώρα μόνο 49,90 και δωρεάν έξοδο αποστολής. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα, θα σας κάνουμε δώρο ένα σαπούνι με πραγματικό γάλα γαϊδούρας, προϊόντα αυθεντικής κρητικής αλόης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 50 6006 ή κάντε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας στο mraloe.gr. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές,